Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, πάω 24. Θα ήθελα να είμαστε τώρα FM Zagreb. Γιατί? 107,4. Γιατί? Γιατί ρε εσύ, τώρα ποιοι είναι, σε τι κατάσταση να είναι στην Κροατία. Μπούντο, άκου να σου πω λίγο κάτι. Άμα ένα μήνα, ναι. Ωραία, μας έχετε ένα μήπο τι κάνει με το Μουντιάλ, ωραία όλοι. Για να το πάρει στο τέλος η Κροατία... Μια χαρά. Να το κλείσει το μαγαζί, παιδιά. Γιατί να το. Καταρχάς θα το πάρει η Γαλλία, έτσι. Τα έχουμε πει αυτά. Είπαμε, ήμασταν και με τον Γιάννη εδώ στον αέρα και λέγαμε Γαλλία-Κροατία. Ναι, ναι. Στον τελικό θέλουμε και λογικά θα το σηκώσει η Γαλλία 20 χρόνια μετά. It's coming home. Αλλά σε λίγο πιο κάτω. Άλλο πρίξιμο αυτό. Άλλο πρίξιμο. Δώσε λίγο, δώσε άλλη λίγο Χρήστο. Δώσε εκείνη. Λίγο Χρήστο. Pivarich. So though did Perisic, Mandžukić! Croatia hit the front! Mario Mandžukić pounced! And England are hurt! And Croatia for the first time! Επαγγελματίας ο Άγγλος. Επαγγελματίας, φίλε. Είναι Αμερικάνος. Άγγλος είναι. Επαγγελματίας. Pivarich. Κανονικότατα. Καταστροφή. Ρε φίλε, τρώει γκολ ο Μπάουκ στο είπα και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Ναι, δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Είστε. Εδώ στο μικρόφωνο. Κανονικό. Έτσι είναι, φίλε, μέσα επαγγελματία. Αποθεώνουμε τον Άγγλο speaker, έτσι, ο οποίος πανηγύρισε το γκολ του Μάριο Μάντζουκιτς. Εντάξει, δεν το πανηγύρισε. Okay, απλά το μετέδωσε σαν να ήταν γκολ της Αγγλίας, ας πούμε, έτσι. Και σε ρωτά, δεν θα ήθελες τώρα να σου ένα FM Zagreb 107,4. Όχι. Θα ήθελα, γιατί να μην ήθελα, ρε παιδί, αλλά έχουμε ζήσει κι εμείς κάτι ανάλογο. Εντάξει, όχι τελικό Μουντιάλ. Euro. Το είχαμε ζήσει το 4 με τον τελικό του Euro και εμείς το πήραμε κιόλας, έτσι. Να τα λέμε αυτά. Και πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε και αυτός ναι, ο τύπος. Τώρα μιλάμε Μουντιάλ. Αν δεν υπήρχε αυτός ο τύπος που μας έπιανε τα πάντα με την Κωνσταρίκα, μπορεί να ζούσαμε κι εμείς τέτοια πράγματα τότε. Μπορεί. Αν... Με το άστρο που είχαμε τότε. Καλά τα λες. Η Κροατία όμως δεν είχε κανένα άστρο. Έτσι. Εντάξει, όσες φορές βρέθηκε. Όσες φορές. Τι είναι πολύ. Δίκαια στο τελικό. Όσες φορές βρέθηκε πίσω στο σκορ, βρήκε τα ψυχικά αποθέματα, τις δυνάμεις, το κουράγιο, γύρισε το παιχνίδι και χθες. Εγώ νομίζω ότι με βάση την εικόνα όλου του τουρνουά. Ναι. Ο πιο δίκαιος τελικός θα ήταν το Κροατία-Βέλγιο. Θα ήταν υπερξενέρωτος βέβαια. Αλλά. Βέλγιο. Ναι, με βάση το πώς παίξαν οι ομάδες επειδή μου σε όλο το τουρνουά. Λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Νομίζω ότι και το Βέλγιο άργησε να πάρει μπρος, όπως και η Γαλλία, έτσι. Δηλαδή στα πρώτα παιχνίδια δεν είδαμε το κάτι σοβαρό και wow από το Βέλγιο. Δεν σε έχουν ψήσει. Από την αρχή της διοργάνωσης μέχρι και τώρα. Αλλά okay. Ο Εμβαπέ, τι δεν σε έχει ψήσει. Ναι, ρε παιδιά, εντάξει. Okay. Πάει για MVP ο Εμβαπέ. Ναι. Και ο Μόντρις τι είναι δηλαδή, άμα πάει δεύτερος, για MVP. Δεύτερος MVP. Νομίζω ότι κρίμα και άδικο, αλλά δεν θα το πάρει το βραβείο του MVP. Αν ο Εμβαπέ δεν βάλει δύο γκολ στο τελικό. MVP είναι ο Μόντρις. Είναι σκάνδαλο να μην δεν το πάρει. Τώρα. Έχεις δίκιο. Έχεις τι δίκιο. Τώρα. Είναι η εκπομπή. Πάμε Ρωσία 2018. Όχι, εδώ είναι η εκπομπή. It's not coming home. Έτσι, γιατί και αυτό. Ναι, γιατί φαινόταν από το τόσο πρίξιμο που φάγαμε τόσο καιρό ότι κάποια στιγμή θα γινόταν η στραβή. Και έγινε χθες. Να πω την αλήθεια, χθες, λόγω και της εκπομπής και όλα αυτά, πέτυχα το πρώτο ημίχρονο. Παρακολούθησα με μεγαλύτερη έτσι, προσοχή. Και στο πρώτο ημίχρονο η Αγγλία ήταν καλύτερη. Δηλαδή το 1-0 ήταν δίκαιο. Απλά το Βέλγιο θα έλεγα. Η Κροατία έχει την υπομονή. Δεν μπορείς να τη διαγράψεις. Έχει έμπειρους παίχτες. Να σου πω κάτι. Καταρχάς πέρασε χθες το over 1,5. Έτσι ξεκούραστα. Ναι. Έτσι πέρασε το over 1,5. Είχαμε δώσει Μάντζουκιτς το 4,75 που τη βρήκαμε από τη στοίχημα το απογευματάκι. Ναι, αλλά πήγαμε στην παράταση το βάλω το παιδί. Ναι, καλή έμπνευση είχαμε όμως. Εντάξει. Ναι. Το πήγε το over στην παράταση. Δοκάρι. Okay. Είμασταν κοντά. Ναι. Τώρα για τον τελικό. Θα μελετήσουμε αποδόσεις από την Στίχημαν και θα δούμε. Αλλά έχουμε και ένα φιλικό σήμερα, Νίκο. Έτσι, πρέπει να αφήσουμε το Μουντιάλ. Τελείωσαν οι ημιτελικοί. Και σήμερα που δεν έχεις τίποτα, έρχεται το ΠΑΟΚ και σου λέει: δεν έχεις τίποτα. Είσαι στερημένος από ποδόσφαιρο. Νιώθεις στερημένος από ποδόσφαιρο. Εδώ είμαστε εμείς για να σου δώσουμε ένα φιλικό παιχνίδι με την Γάνδη. Την κανονική τη Γάνδη, έτσι. Όχι σαν την πρώτη, την ΚΑΠΑ 23. Την ΚΑΠΑ 23. Πεντάρα τη ρίξαμε στην ΚΑΠΑ 23. Σωστά, έτσι. Σωστά. Πεντάρα στην ΚΑΠΑ 23. Νομίζω θα έχει και κάποιου παίξει εποχέ, δεν είναι. Γιατί ΚΑΠΑ 23 είναι εντελώ διαφορετικέ ομάδε εκεί. Εμεί γιατί έχουμε τον Παλογιάννη.
Ναι, σωστά. Εμείς δεν έχουμε ΚΑΠ23 γενικά. Δεν υπάρχουν ΚΑΠ23 στην Ελλάδα. Έχουμε πολλά να πούμε και για την αναδιάρθρωση, έτσι, για τα όσα έγιναν χθες. Έγιναν την, πραγματάκια για χθες. Super League, βεβαίως, έγιναν πραγματάκια. Τελικά, ποιος ξέρει τι θα γίνει με αυτό το πρωτάθλημα. Πόσες ομάδες θα έχουμε σε 2 χρόνια από τώρα. Ναι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Και να πω την αλήθεια, η όλη κουβέντα νομίζω ότι στο τέλος δεν θα καταλήξει κάπου. Δεν νομίζω δηλαδή ότι στο τέλος θα βγάλουν μια. Υπάρχουν κάποιες αποφάσεις, έτσι. Για το πώς ξεκινάμε, πώς μειώνονται. Το θέμα είναι τι γίνεται το 2020 με 2021, δηλαδή σε 3 χρόνια. Αν θα δούμε ένα πρωτάθλημα κλειστό με 12 ομάδες, αν τελικά θα περάσει αυτό. Γιατί χθες είδες ότι υπήρχαν αρκετές ομάδες. Πολύ ωραία, ψηφία, πολύ ωραία όλα αυτά. 8-8. Ρε, ναι, πολύ ωραία. Αυτά που μιλάμε τώρα για το 19 και το 20 και το 20 και το 21 και όλα αυτά. Μιλάμε για 3 χρόνια μετά. Έτσι, 2 και 3 χρόνια μετά. Η όλη η διαδικασία έχει ξεκινήσει από έναν υφυπουργό αθλητισμού, ο οποίος είναι μιας κυβέρνησης. Το 2020-2021 μπορεί να έχουν αλλάξει άλλοι 2 υφυπουργοί αθλητισμού, τουλάχιστον. Εγώ μένω σε αυτά που είχε πει ο κύριος Βασιλιάδης, ότι για την επόμενη πενταετία, και γι' αυτό και όλα στο πλάνο του και οι όποιες, έχει πενταετές πλάνο και αυτός, μπράβο, και οι όποιες διαφωνίες του με τη Super League έχουν να κάνουν με φόντο τα επόμενα 5 χρόνια. Ναι, με φόντο τα επόμενα 5 χρόνια, αλλά πώς θα πάρει με τέτοια απόφαση, ορίστε. Αυτό αν είναι έξυπνοι αυτοί της λίγας, λένε τώρα ναι και μετά που αλλάζει η κυβέρνηση θα αλλάζουν. Δηλαδή, Χρήσανδε, ο Άρης τι ψήφισε χθες. Ο Άρης ψήφισε φυσικά ναι, δεν φοβάται που λέγατε θα πέσει. Γιατί να φοβάται. Ναι για 12 ομάδες. Μα γιατί, τι να φοβηθεί. 14 και 12, δηλαδή να έχουμε περαιτέρω μείωση σε 12 ομάδες. Μα γιατί να φοβηθεί, δεν μπορώ να καταλάβω. Ο Σταύρος, πάρ' το που έλεγε. Τώρα και εσύ, εντάξει. Ναι, άποψή του. Μήπως φοβάστε επειδή είναι τέτοιο, επειδή έχετε μείον 2 και μήπως. Ναι, μήπως φοβηθούμε στο τέλος και παίξουν νερό. Με μείον 6 που πάζε. Τι να κάνεις. Ο καθένας έχει. Και με περιορισμό μεταγραφών και. Φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων. Το όλο θέμα δεν ξέρω αν θα. Όχι, σήμερα δεν θα το πάω με το χρυσό τσαντίδι. Αλήθειες, ναι. Με Νίκο Μοσχοβίτη και Λένι Μπούντου και τα παιδιά από Ολλανδία. Λοιπόν, δεν ξέρω πού θα καταλήξει όλη η κουβέντα. Και νομίζω ότι έχει ακόμα δρόμο για να πάρθει κάποια απόφαση. Καταρχάς, οριστική. Θα πούμε αναλυτικά τι έγινε επίσης, χθες, τι φάνηκε για να έτσι, λίγο, από την πρώτη ψηφοφορία. Για να ολοκληρώσω λίγο. Το τι λέει ο καθένας δεν σημαίνει ότι ισχύει κιόλας, έτσι. Το βγάζει ένα κλίμα ο ένας, βγάζει ένα άλλο κλίμα ο άλλος, βγάζει ένα τρίτο κλίμα ο τρίτος. Κοίτα. Δεν σημαίνει ότι ισχύει. Χθες εκφράστηκε έτσι. Και μία θέση, μία στάση γενικότερη από πλευράς ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι θα σταθώ στο πρώτο κομμάτι της θέσης του ΠΑΟΚ, ότι για να επέλθουν τέτοιες μεγάλες αλλαγές στο ελληνικό ποδόσφαιρο, προφανώς δεν μπορούμε να σταθούμε σε μια ψήφο. Σε μια πρώτη ψηφοφορία, έτσι. Συμφωνώ. Θα πρέπει να γίνουν ευρύτερες ψηφοφορίες, να τα βάλουμε κάτω όλα τα δεδομένα, τι συμφέρει οικονομικά τις ομάδες, πώς μπορεί το ελληνικό ποδόσφαιρο να κάνει ένα βήμα μπροστά και όχι να του δώσουμε τη χαριστική βολή και να γυρίσει πολλά βήματα πίσω, έτσι. Ναι. Και επίσης, επειδή πάντα όταν ο ΠΑΟΚ λέει κάτι ή βγάζει κάτι προς τα έξω, πάντα αμέσως βρίσκουμε τον αντίλογο. Όχι εμείς, γενικά οι άλλοι. Το κατά πόσο ο ΠΑΟΚ ασχολείται με τη βελτίωση του προϊόντος, νομίζω το έχουμε καταλάβει αυτά τα χρόνια. Να σου πω ένα παράδειγμα. Το ΒΑΡ, το οποίο μπήκε στη ζωή μας τώρα στο Μουντιάλ της Ρωσίας. Θυμάσαι. Κεντρική χορηγία του πρωταθλήματος, ποιος δίνει, εγώ. Θυμάσαι πότε ακούσαμε για ΒΑΡ. Ναι. Έτσι, έχει 2 χρόνια. 2 χρόνια. Και μάλιστα τότε βγήκαν όλοι και έλεγαν: μα το κόστος και δεν δύναται το ελληνικό ποδόσφαιρο, η ελληνική πολιτεία να πληρώσει το ΒΑΡ. Και λέει: ωραία, παιδιά, μπορώ να χρηματοδοτήσω, να χορηγήσω, δεν ξέρω με ποια μορφή τέλος πάντων, να το υποστηρίξω οικονομικά το συγκεκριμένο για να έχουμε την τεχνολογία στο ποδόσφαιρο, να εξαλειφθεί κάθε υποψία έτσι, που μπορεί να έχεις για το ελληνικό πρωτάθλημα. Γενικώς να κάνουμε βήματα που θα προχωρήσουν το ελληνικό ποδόσφαιρο μπροστά. 2 χρόνια μετά δεν έχουμε κάποια εξέλιξη, έτσι. Έχουμε μείνει ακόμη στα λόγια ότι θα έρθει το ΒΑΡ, ο εξοπλισμός, σιγά σιγά να το δοκιμάσουμε σε μερικά παιχνίδια. Όχι ο διαγωνισμός, τι θα γίνει με το διαγωνισμό, όπως είπε και ο κύριος Περέιρα σε τηλεοπτική εκπομπή που βρέθηκε πρόσφατα, ότι είμαστε έτοιμοι αλλά περιμένουμε τον τηλεοπτικό διαγωνισμό, ο οποίος δεν ξέρουμε πότε εν τέλει θα ανοίξει, θα κλείσει και θα πάρει το ΒΑΡ. Κεντρική χορηγία. Έτσι, του πρωταθλήματος. Αυτό λέω. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει
αποδείξει τα τελευταία χρόνια ότι τον ενδιαφέρει αρκετά και πολύ η βελτίωση του προϊόντος. Γιατί αν βελτιωθεί το προϊόν, θα γίνει γενικότερα πολύ πιο ελκυστικό. Και να σου πω κάτι, μην πάμε σε μέρους προτάσεις να γίνουν δεύτερες ομάδες για να μπορεί να υπάρχει ένα πιο αξιόπιστο πρωτάθλημα, να πηγαίνουν εκεί οι παίκτες οι οποίοι δεν έχουν τα προσόντα στην παρούσα φάση να σταθούν στις μεγάλες ομάδες. Γενικώς να έχουμε έτσι ένα δεύτερο πρωτάθλημα με δεύτερες ομάδες και αυτό ακόμη πως συζήτηση. Την ώρα που όλοι οι άλλοι όμως, και το έχουμε καταλάβει και αυτό δεν είναι μια υποκειμενική άποψη, το βλέπουμε όλο αυτό το καιρό. Όλοι οι άλλοι, το μόνο που ενδιαφέρει είναι τι θα μπει στη τσέπη τους. Το μοναδικό που σε ενδιαφέρει είναι αυτό. Λοιπόν, θα συζητήσουμε και με την Ολλανδία. Βεβαίως. Με τα όσα δοκίμασε χθες ο Ράσμα Λουτσέσκου. Τι θα δούμε σήμερα στο φιλικό με την Γάνδη. Τα απρόπτα που είχαμε στη χθεσινή προπόνηση το απόγευμα. Και βεβαίως να πάρουμε κλίμα από... Σήμερα έχουνε ρεπό. Έχουνε ρεπό σήμερα, νομίζω ότι... Επιθανολογώ ότι σήμερα δεν θα έχει πρόγραμμα. Το συνηθίζει ο Λουτσέσκου πριν από παιχνίδι να τους δίνει ρεπό. Ευκαιρία για ανάσες λοιπόν, ευκαιρίες για ξεκούραση, πάλι ρεπό έτσι. Δεν τα λέτε. Εντάξει, πριν από παιχνίδι είναι τώρα, Δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε. Εντάξει. Επίσης, τώρα που το θυμήθηκα, μιας και είπα ότι δεν τα λέτε, δεν τα γράφετε, βλέπω χθες το βίντεο προπόνηση που βγήκε το βράδυ από το PAOK TV και βλέπω τουλάχιστον 2 γκολ Κάνιας. Είναι 11 η ώρα το βράδυ, 11.30. Μαζεύουν τις καλύτερες φάσεις. Και λέω, είναι ιός. Ή τα μάτια μου είναι πάρα πολύ κουρασμένα και μπερδεύω τον Κάνιας με κάποιον άλλο παίκτη. Όπως όταν έχετε να παίξει, πατάς ένα βίντεο στο YouTube και βλέπεις. Τα δεν καλύτερα. Βλέπεις, παιδί μου, ξέρω εγώ, 5 λεπτά. Δεν θα δεις τη λάθος πάσα του, ας πούμε, για να σου πει. Για να το εξηγήσουμε, δεν έχουμε κάτι με τον Κάνιας. Αλλά όπως και ο ίδιος λέει και τονίζει, δεν είναι ο σούπερ επιθετικός. Έτσι δεν έχει την τρελή. Είναι και Μόντριτς, παιδί μου. Μπράβο, δεν έχει την τρελή τη σχέση με τα αντίπαλα δίχτυα. Αλλά στην προπόνηση κάτι γίνεται. Χθες σκόραρε και κατά του μπίσης. Σου λέω, ήταν τέτοιο. Ήταν μοντάρισμα τα καλύτερα πλάνα γι' αυτό. Κράτησαν δύο καλύτερες στιγμές. Συλλεκτικό βίντεο, έτσι. Μόνο εδώ. Δείτε, λοιπόν, δείτε το πριν το κατεβάσουν. Πάμε στο πρώτο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να πάμε και στην Ολλανδία και να μιλήσουμε και εκεί. Δεν φτάνει, ρε φίλε, που βγαίνει 12 και 4. Ωραία. Μας κάνει και στο διάλειμμα, μας τρώει χρόνο και δεν προλαβαίνουμε να μπούμε. Είναι αυτό το κλισέ, αλλά είναι τόσο ότι τα ωραιότερα, ρε παιδί μου, αυτά τα πιο ενδιαφέροντα. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τα λέμε όταν κλείνει αυτό το κόκκινο φωτάκι το οποίο έχουμε εδώ. Κρίμα γιατί δεν μπορούμε να τα μεταφέρουμε, έτσι. Ναι, πολύ, δεν πολύ μπορούμε, κρίμα. Είναι αλήθεια. Είναι αυτά που δεν λέγονται. Είναι κάποια πράγματα που δεν λέγονται στα νέα και δεν μπορούν να αποδειχθούν, καταλάβατε γι' αυτό. Και όποιος θέλει μετά μπορεί να μας τρέχει. Μην θίγουμε τώρα ανθρώπους, καταστάσεις και πάει λέγοντας. Σωστά. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε στην Ολλανδία. Να μιλήσουμε με Σταύρο Κόλκα εν ώψη του σημερινού φιλικού. Στις 7 είπαμε ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τη Γάνδη σε μια ακόμα φιλική αναμέτρηση, νομίζω με αρκετές διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο φιλικό. Ναι, είχε πει και ο Λουτσέσκου ότι θέλει να δώσει χρόνο σε ποδοσφαιριστές που δεν τους είδαμε πάρα πολύ, δεν αγωνίστηκαν πάρα πολύ, γιατί στο προηγούμενο είδαμε ένα συγκεκριμένο γκρουπ για 70 λεπτά. Θύμισε μου λίγο, ο ΠΑΟΚ έχει το φιλικό το σημερινό, έχει ένα ακόμα την Τρίτη. Την Κυριακή. Την Κυριακή με... 1:30 με Adverb. 1:30. Ναι, γιατί είναι ο τελικός, Νίκο. Όλα είναι σοφία επίσης αυτός που έβγαλε το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ και ψάχνονται για φιλικό την Δευτέρα. Γιατί πιο ανισόρροπη προετοιμασία ever, δηλαδή δεν. Την Τρίτη επιστρέφει η ομάδα και ψάχνουν για ένα ακόμη φιλικό. Ναι, αυτό σε ρωτούσα, γι' αυτό ήθελα δεν να σε ρωτήσω. Δεν έχει κλείσει ακόμη κάτι, ναι. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για κάτι. Γιατί μετά μεσολαβεί ένα διάστημα, το οποίο εντάξει δεν είναι μικρό, είναι 10 Επιστρέφει την τρίτη μέρες. Ομάδα, όχι δεν είναι, είναι μια εβδομάδα. Ανέρεση, σωστά, ναι. Λάθος δικό μου, κόλλησε με το δεύτερο παιχνίδι, okay. Λάθος δικό μου. Οπότε ναι, όπως και να το κάνουμε, είναι πιθανό να κάνει και ένα ακόμα φιλικό. Εντάξει, τώρα σήμερα νομίζω ότι... Εφόσον παίξει ο Ουάρντο στο βασικό σχήμα, θα έχουμε λίγο τα μάτια μας εκεί παραπάνω, έτσι δεν είναι? Η αλήθεια είναι ότι με τον Λουτσέσκου. Ναι. Είναι και αυτό. Δεν χρειάζεται να πεις ότι θα προσέξω τον Ουάρντο, έτσι. Τον κοιτάς από μόνος σου τον Ουάρντο. Ο Ουάρντο, ο οποίος δεν αποκλείεται να πάρει θέση βασικού σήμερα, φανέλα βασικού σήμερα, βάσει τουλάχιστον των όσων δοκίμασε χθες ο Ράσμα Λουτσέσκου από την προπόνηση και από τα στημένα, έτσι έδειξε ένα πλάνο ενδεκάδας με ποδοσφαιριστές που δεν τους έχουμε δει πάρα πολύ, με ποδοσφαιριστές που δεν είχαν πάρει τον επιθυμητό χρόνο για να αγωνιστούν, και ανάμεσα σε αυτούς βεβαίως είναι και ο Ουάρντα. Θα δούμε Γλύκο προφανώς κάτω από τα δοκάρια. Χάτσε
γενικώς ξανά. Και μεσοεπιθετικά θα δούμε έτσι ένα διαφορετικό πρόσωπο, μια διαφορετική σύνθεση. Χατσερίδης βεβαίως πολύ σωστά. 7 η ώρα το παιχνίδι με την Γάνδη. Αλλά αν πάμε στο Σταύρο Κόλκα θα μας πει πολλά περισσότερα. Ναι, έτσι. Θα τον έχουμε για να πάρουμε έτσι ενημέρωση από εκεί. Εσείς οι ρεπολόγικα που έχω δει. Λοιπόν, οι ρεπολόγοι και όλα αυτά που λέγεται για τα ρεπό. Τα παιδιά μας έχουν ρεπό, αλλά βλέπεις ακόμη και στο ρεπό μπορεί να μην δουλεύουν το κορμί τους, τα πόδια τους, αλλά δουλεύουν το μυαλό τους. Μπείτε στο ΠΑΟΚ 24 για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοούμε με την ελληνική πατέντα του Βιερίνια και πώς φτιάχνει στο εξωτικό Όστερμπεργκ το φραπέ του. Ναι, και φυσικά αποθεώνεται από τον Δημήτρη Πέλκα. Βλέπω έτσι. Ότι ο Πέλκας έχει αρχίσει να παίζει με αυτές τις ερωτήσεις στο Instagram, την καινούρια σάχλα. Ξεκίνησε. Ναι. Α, ναι. Και λοιπόν, δίνει απαντήσεις. Κάτσε το πούμε τώρα και στον Στάρο που το περιμένει, γιατί του δουλεύει πολύ το Instagram τελευταία. Να βάλει ερωτήσεις για τον εαυτό του. Κάντε μου μια ερώτηση. Καταλαβαίνω ότι θα γεμίσει με μικρά όλο το story. Σταύρε, τι γίνεται. Καλημέρα. Δεν έχεις μάθει για τα καινούργια δεδομένα του Instagram, έτσι. Τι εννοείς. Βάζεις τον κόσμο στη διαδικασία να σου στείλουν ερωτήσεις. Ωραίο, ε. Δέχεσαι τις ερωτήσεις και, και απαντάς μετά δημοσίως. Φαίνεται η ερώτηση και από κάτω η δική σου απάντηση. Σε ρωτάνε, ας πούμε, Σταύρο, περνάς καλά στην προετοιμασία? Ναι, τι φοράς? Από το πιο απίθανο μέχρι το πιο πιθανό. Καταλαβαίνεις ότι περιμένουμε ένα τέτοιο από σένα. Δεν γίνεται να έχει ξεκινήσει μια τέτοια διαδικασία και να μην έχει πάρει μπρος. Τι άλλο να κάνω, δηλαδή, για πες μου. Μία συνέντευξη live. Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα στο social. Σήμερα μίλησα με τον αρχηγό και εσύ μιλάς για το. Έχεις δίκιο, επισκιάζει τα πάντα. Αλλά θέλω να εστιάσουμε και στον άνθρωπο Σταύρο Κόλκα. Έτσι, μην μείνουμε στο δημοσιογράφο. Σωστά, έχει δίκιο στην άρθρωση εδώ, ναι. Γιατί μπορεί να σε ρωτήσει ο καθένα ό,τι θέλει. Σταύρο, σου αρέσουν τα μακαρόνια με κοιμά, ας πούμε? Δεν είναι, είμαι σε διατροφή. Θες με παρέσει το τσουβάκι. Ορίστε, πρέπει να το μάθει ο κόσμο. Ότι το κρατάς, ας πούμε, και εκεί στην Ολλανδία, με την θεσπέση Ολλανδική κουζίνα. Μην μιλάμε για ζώα, έτσι. Γιατί? Χθες πήγαμε σε Ιταλικό που είχε ο ξάδερφος του Άρντα. Που είχε Αιγύπτιος. Δηλαδή πήγατε να φάτε Έλληνες σε Ιταλικό εστιατόριο στην Ολλανδία που το είχε Αιγύπτιος, έτσι? Ναι, ακριβώς. Και δεν ήταν καλό? Ακριβώς αυτό. Όχι, μια χαρά. Ήταν απλά οι άνθρωποι αγόρι μου έχουν μοκέτα σε εστιατόριο. Δηλαδή δεν νιώθουν, πώς θα το καταλάβεις. Μοκέτα το καλοκαίρι σε εστιατόριο, δηλαδή βάζω ηλεκτρική σκούπα το πρωί. Pop. Δεν, δηλαδή. Και εσείς καθίσατε παρόλα αυτά. Δεν έχει άλλο, έχει ένα Ταϊλανδέζικο. Τώρα οι Ταϊλανδέζοι μέσα στους όρους κιλών είναι 12. τι κουζίνα να έχουν. Δες το επιχειρηματικά, Σταύρο, με όλα αυτά που βλέπεις γύρω δηλαδή σου. Κάθε καλοκαίρι ούτως ή άλλως στην Ολλανδία είσαι. Παιδιά, 12 παιδιά αντέξαν 15 μέρες στη σπηλιά. Δεν τρώγε τίποτα. Τα δώσαν 5 μπισκότα, τη βγάλανε. Και κάνει ο άλλος τα Ιλανδέζικη κουζίνα. Πλάκα μας κάνει. Και ο Αιγύπτιος ανοίγει Ιταλικό. Μεταξύ άλλες πλάκες, το ότι άντεξαν τόσο καιρό. Είναι ένα. Ναι. Είμαστε. Αλλά θα επιστρέψεις και θα μπεις σε πρόγραμμα. Το περιμένουμε όλοι. Κοίτα, τώρα το παλεύω. Το παλεύω, δίνω μάχη. Τα νεύρα σου είναι σε καλή κατάσταση, εδώ, έτσι. Με πάρα πολύ. Δηλαδή. Συγκριτικά με το πρώτο 24ωρο της διατροφής. Είναι η προετοιμασία, ρε. Είναι η πρώτη προετοιμασία. Δεν είναι. Δηλαδή είναι καλή προετοιμασία, γι' αυτό δεν έχω νεύρα. Είναι όμως σημαίνει καλή. Ξέρω ότι να περιμένω από την ομάδα. Δεν εφηβιάζομαι. Καταλαβες. Ναι. Άρα δεν έχω νεύρα. Τώρα, από εκεί πέρα, αυτό που πιστώνεται στην ομάδα στο Λουτσέσκου, πού πιστώνεται αυτό το καλό feedback που παίρνεις? Στην προπονητή, γιατί υπάρχει συνέχεια, ότι δεν ξύπνησαν ένα πρωί και μια πετυχημένη ομάδα είπαν ότι χρειάζεται 93 προσθήκες. Είναι σημαντικό αυτό. Όπως και να το κάνουμε, η αλήθεια είναι αυτή. Και από εκεί και πέρα είμαστε όλοι ήρεμοι σχετικά. Μέχρι τα πότε πείσουμε παιχνίδια, αλλά ελπίζουμε να πάνε καλά. Πριν μπούμε στις προπονήσεις, στα φιλικά, πες μας για Βιερίνια, για τη συνέντευξη, τι εικόνα σου έδωσε, πώς είναι ο αρχηγός, νομίζω. Κοίτα, από πριν εγώ του είπα ότι δεν θέλω να πάμε στα περσινά, τα είπε 15 φορές, δεν θέλω να επαναλαμβάνεται και ο ίδιος, δεν θέλω να γινόμαστε και σούπα. Το θέμα είναι ότι, όπως και να το κάνουμε, μιλάμε για το καλύτερο ποδοσφαιριστή, πες την ερώτηση. Διαφωνεί κανείς με αυτό?
Το πιο ποιοτικό και σε χαρακτήρα και σε χαρακτηριστικά. Σε χαρακτήρα, σε όλα. Ποιότητα, ποδοσφαιρική ποιότητα, οξυδέρκεια ποδοσφαιρική. Παραστάσεις, εμπειρία. Παραστάσεις, πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Μπουντεσλίγκα. Νομίζω ότι ο Λουτσέσκο είναι πολύ τυχερός που μπορεί και γυρνάει το βλέμμα του και βλέπει έναν ποδοσφαιριστή με αυτά τα χαρακτηριστικά και συνεννοείται και βγαίνει έτσι μια χημεία. Ναι, από εκεί και πέρα βέβαια αυτός ο ποδοσφαιριστής είναι ο καλύτερος. Έβαλε τον εγωισμό του στην άκρη. Του ζητήθηκε από την ομάδα να κάνει κάτι το οποίο τέλος πάντων ήταν εκτός του ποδοσφαιρικού του στόχου. Και άλλος μπορεί να μην το δεχόταν ή τέλος πάντων να γκρίνιαζε. Να δημιουργούσε θέμα, άμα ήταν άλλος. Άμα ήταν άλλος, θα είχαμε θέμα. Και ήταν πολύ ωραία η ερώτηση ότι άφησες μια θέση που παίζεις από μωρό παιδί, γιατί η ανάγκη της ομάδας σε χρειαζόταν πίσω. Πώς τα ζήγησες αυτά τα δύο? Και σου λέει κατευθείαν ότι την ομάδα, έτσι. Εγώ ήθελα να το πάω εκεί. Ουσιαστικά μεταφέρεται όλο το σκηνικό το περσινό, το πώς έγινε Μπάκο Βιερίνια. Το ένα και κομμάτι της συνέντευξης δηλαδή είναι αυτό. Το πώς αντέδρασε ο ίδιος, το πώς τον έψησε ο Λουτσέσκου, το πώς. Η αλήθεια είναι ότι τον ψήσανε για κανένα δύο-τρία παιχνίδια και μετά έφαγε την κεφαλιά γιατί κατάλαβε ότι θα έπρεπε να είναι όλη τη σεζόν. Αλλά τι να κάνει. Εντάξει, λέει ότι βοηθάει και στο να αντέξω αυτή την αλλαγή, το γεγονός ότι πλέον δεν το έχω αποδείξει σε κανένα τίποτα. Ναι. Εντάξει, δεν φτιάχνω βιογραφικό, δεν κυνηγάω τα νούμερα. Είμαι στον ΠΑΟΚ, έχω κάνει τον κύκλο μου και είμαι εδώ πέρα για να στο σπίτι μου για να παίξω την μπάλα μου. Εντάξει, όπου με χρειαστεί η ομάδα θα είμαι εδώ. Το πιο δύσκολο κομμάτι. Ο συγκεκριμένος, Σταύρο, συγγνώμη που σε διακόπτω. Τώρα αυτή την ατάκα, το όπου με χρειαστεί η ομάδα μου θα είμαι, θα παίζω, την έχουν πει όλοι έτσι. Ο συγκεκριμένος είναι από τους λίγους που το έχει κάνει όντως πράξη. Γιατί τότε που είχε έρθει το 8, το 9, πότε ήταν, είχε έρθει ως δεξιός εξτρέμ. Έτσι. Ναι. Τον θέση είναι αριστερός μπακ. Ναι. Δηλαδή το έχει κάνει πράξη ξεκάθαρα. Ναι. Και δεν είναι μόνο αυτό το κλεισί. Είναι το πώς έγινε η διαδικασία. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου του είπε στην αρχή με την Ξάνθη, παίξε λίγο μέχρι να βρούμε μια λύση. Mm-hmm. Δεν βρέθηκε ποτέ η λύση. Εντάξει. Ουδέν μονιμότητα του προσωρινού. Το ζητούμενο από εκεί και πέρα είναι το πώς ο ίδιος ο παίκτης αντέδρασε. Δεν του αρέσει. Το λέει. Είμαι ένας μπακ. Παίζω μπακ, ενώ δεν είμαι μπακ. Γνωρίζετε ποια είναι η θέση μου, πώς με γνωρίζετε, το είπα από την πρώτη στιγμή. Ναι. Το θέμα είναι λοιπόν ότι ο Βιερίνια θα μείνει εκεί. Δεν έχει κανένα θέμα. Θεωρεί πλέον ότι ο μπακ έχει περισσότερα δεξίματα των εστρέμ. Θεωρεί ότι δεν είναι μια εύκολη θέση. Και έχει ένα δίκιο σε αυτό. Τα μπακ είναι επιθετικογενή, δεν είναι το αμήνωμε. Είναι το αμήνωμε και είμαι ψηλά πάντα. Mm-hmm. Εντάξει. Μιλάει για τους αυτοματισμούς που έχει η ομάδα που του δίνει το δικαίωμα να μείνει ψηλά γιατί υπάρχει κάλυψη άμα γίνει στραβή. Είναι γιατί είναι δουλεμένη η ομάδα ΠΑΟΚ, δεν είναι τυχαία. Και λέει και για άλλα πράγματα τέλος πάντων που αφορούν την ομάδα, το πώς μπορεί να έρθει κάποιος καινούριος και να είναι πολύ δύσκολο για αυτό να μπει κατευθείαν σε αυτό το κλίμα. Υπάρχει μια ιεραρχία στον ΠΑΟΚ, δίνει ουσιαστικά το στίγμα για το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ. Και αυτός ήταν ο στόχος της κουβέντας, εντάξει. Ναι. Το πώς λειτουργεί ο ΠΑΟΚ, το πώς σκέφτονται στον ΠΑΟΚ και γενικά το τι θέλουν από τον ΠΑΟΚ, τι περιμένουν από την ομάδα και τη λειτουργία της στην επόμενη σεζόν. Mm-hmm. Εντάξει, μιλάμε για μια προσωπικότητα πολύ, πολύ καλή σε όλα τα επίπεδα, ποδοσφαιρικά, ανθρώπινα, σαν γνώστης του κλαμπ. Δίνει μεγάλη έμφαση στο γεγονός ότι πρέπει πάντα να υπάρχει κόσμος παιχτών που νιώθουν από το κλαμπ. Ναι. Θεωρεί δηλαδή το κομβικό κομμάτι πέρσι που άλλαξε την εικόνα της ομάδας ήταν το παιχνίδι στην Ξάνθη, όπου εκεί δόθηκαν ευκαιρίες σε παίκτες που δεν ήταν βασικοί και ήταν παιδιά που νιώθαν την ομάδα. Και επίσης θεωρεί και κομβική την αλλαγή του Πέρκα σε εκείνο το παιχνίδι, όπου πήγε στη φυσική του θέση και άλλαξε το στάδιο της ομάδας. Και εκεί πάνω ήθελα να σε ρωτήσω. Ακούγοντας και τον Βιερίνη, διαβάζοντας μάλλον τον Βιερίνη, ακούγοντας χθες τον Πέλκα, νομίζω ότι υπάρχει τρομερή χημεία και αλληλοεκτίμηση μεταξύ τους. Με ποια έννοια? Ότι χθες ο Πέλκας είπε αυτό που είχε πει ο Βιερίνη, όπως το είπε ο Βιερίνη. Το σημαντικό είναι να διατηρηθεί ο κορμός. Ο Βιερίνη αποθεώνει τον Πέλκα. Νομίζω ότι υπάρχει τρομερή σχέση ανάμεσα στους δύο με τον Πέλκα να τον έχει ως πρότυπο. Ναι, οι παίκτες δεν είναι ηλίθιοι.
ξέρουν ότι οι πιθανότητες να αλλάξει ένας πετυχημένος κορμός για να γίνει κάποιος καλύτερος είναι πολύ μικρές. Ξέρουν ότι οι επιλογές δεν γίνονται με άκρως ποδοσφαιρικά κριτήρια. Εντάξει, δεν είναι λύθη. Αυτά που συζητάμε τα ξέρουν. Ίδια άποψη έχουν και αυτοί. Ξέρουν τι γίνεται, ξέρουν την αγορά. Μιλάνε με ανθρώπους της αγοράς. Είναι η δουλειά τους. Και αντιλαμβάνονται τι γίνεται στον χώρο τους, προφανώς. Όπως όλοι μας στον χώρο εργασίας. Αντιλαμβάνονται τι γίνεται στον χώρο τους, ακριβώς. Ναι. Ο Βιερίνια δεν είπε τυχαία πέρσι στον τελικό να διατηρηθεί ο κορμός. Και χθες το είπε το ίδιο ακριβώς πράγμα και ο Πέλκας, στη συνέντευξή του, όπως το είπε ο Βιερίνια, να διατηρηθεί ο κορμός. Γιατί ξέρουν πόσο σημαντικό είναι στο ποδόσφαιρο οι σταθερές. Ναι. Εντάξει. Και ξέρουν και πόσο σημαντικό είναι το να προστίθονται στοιχεία στην ομάδα τα οποία τα έχει πραγματικά ανάγκη. Γιατί όταν προσθεθούν στοιχεία που δεν τα έχει ανάγκη, χαλάει και ισορροπία. Εντάξει. Ναι, ναι. Δεν είναι τα πράγματα απλά στο ποδόσφαιρο, είναι επιστήμη. Και νομίζω ότι και ο Πέρκας και ο Βιερίνια αυτή τη λογική έχουν. Ρωτάει ένας φίλος εδώ, Σταύρο, επειδή έχω χάσει κάποια επεισόδια, ρώτα το Σταύρο αν μπορείς κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει σοβαρό πλάνο για απόκτηση αριστερού μπακ, ώστε να δούμε κάποτε τον Αντελίνο εξτρέμ να βγάλει όλα αυτά τα γκολ που περιμένουμε. Έχω ξαναπεί ότι δεν θέλω να ασχολούμαι με τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Δεν με γεμίζει αυτή την κουβέντα. Είμαι ευτυχισμένος στην παρούσα φάση. Ναι, δεν, δηλαδή γελάω αυτό που ξέρω. Μάλιστα. Ωραία. Αφήστε. Η ομάδα μια χαρά είναι. Θα πάει έτσι να χτυπήσει την πρόκριση. Έχει το μέταλλο η ομάδα, έχει την προσωπικότητα, έχει την εμπειρία. Δεν χρειάζεται πολλά πολλά ακόμα. Αφού αποφασίσαμε να το πάμε έτσι, θα το πάμε έτσι. Απλά η μεταγραφική κουβέντα είναι λίγο αστεία πλέον. Να μιλάω δηλαδή εδώ και 70 μέρες ότι πάω που ψάχνει για φως. Δεν ψάχνει την κολοσσό της Ρόδου. Η τυχαμένη Ελλαδίδα. Σωστά. Ναι, δηλαδή εντάξει, έργος. Πέρσι. Να το θέσω λίγο. Ναι, για πες, Σταύρο. Δεν είναι, κάπου δυσκολεύεται τώρα. Είναι σε ένα χώρο που δυσκολεύεται. Προσπαθούμε να κάνουμε μια συνέντευξη ενός ποδοσφαιριστής τώρα όλη κοινή. Να ρωτήσω εγώ κάτι του Μπίσες Βαρ, πότε θα γίνει έτσι ανοιχτή με live stream να τον αποθεώσει ο κόσμος και εμείς. Αγαπάμε Μπίσες Βαρ. Αγαπάμε Μπίσες Βαρ. Λοιπόν, αγαπάμε Μπίσες Βαρ και θα πρέπει να κλείσουμε το τηλέφωνο και θα συνδεθούμε μετά τη συνέντευξη που θα προγραμματίσουμε. Ωραία, 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 ωραία. Να, φύξει, να τον αφήσουμε ναι, στο Σταύρο βεβαίως. Να κάνει την δουλειά του, την κοινή συνέντευξη αυτή, την οποία λογικά θα τη διαβάσετε αύριο μεθαύριο. Να πάμε σε διάλειμμα. Βεβαίως να πάμε στο διάλειμμα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα Χριστοκιώση και επιστρέφουμε σε λίγο δεύτερη ώρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε δεύτερη ώρα. Πάω 24, συνεχίζουμε. Ακάθεκτη, μπαίνουμε. Όχι, έχουμε ακόμα για να πάμε δεύτερο ημίχρονο. Ούτε στα μισά δεν είμαστε ακόμα, Ελένη Μπούντου. Μία και τέταρτο. Εδώ είμαστε λοιπόν. Συνεχίζουμε, κάναμε μια πρώτη κουβέντα με Σταύρο Κόλλο. Θα πάμε και λίγο πιο μετά. Γιατί ήταν το timing λίγο κάθισε έτσι με τη συνέντευξη. Οπότε θα μιλήσουμε και λίγο πιο μετά με τον Σταύρο για να πούμε περισσότερα. Να κάνουν, άραγε. Α, δεν ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω Μπίσες Βαρ. Το Φερνάντο Βαρέλα, λέω εγώ. Μα του κάνανε. Δεν ξέρω. Φερνάντο Βαρέλα έδωσε. Ναι. Μετά το μάτς με την Στέουα που μπήκε τρεις ώρα. Μας έτσι πάλι καμιά live συνέντευξη στις καθυστερήσεις. Τρεις παρά δέκα. Τρεις παρά πέντε. Πάλι καμιά τρεις παρά τρία. Ναι. Δεν νομίζω σήμερα γιατί έχει φιλικό, οπότε εντάξει. Λοιπόν, πηγαίνοντας στα του φιλικού, επειδή την ανοίξαμε την κουβέντα με τον Σταύρο, είπαμε άλλα πράγματα, δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για το σημερινό φιλικό που θα έχει κάποιες αλλαγές η ενδεκάδα. Εντάξει, αναμενόμενο, είναι φιλικά. Έχουμε πει ότι σιγά σιγά ο Λουτσέσκου σε αυτά τα φιλικά τα τελευταία θα βλέπουμε αυτούς που έχει στο μυαλό του περισσότερο για την ομάδα. Και όταν λέω, δεν μιλάω μόνο για την αρχική ενδεκάδα, μιλάω για το γκρουπ των. Πόσο παίχτω να βάλω, 18-20? Τουλάχιστον. Των μάχημων. Τουλάχιστον. Μάχημων θα πω εγώ. Κοίτα, ένα γκρουπ 22-23 παικτών το χρειάζεσαι. Ναι, αν προχωρήσει στην Ευρώπη. Προφανώς και χρειάζεσαι 22-23 παίχτες. Και όταν λέω προχωρήσεις στην Ευρώπη, δεν εννοώ μόνο το να πας στο Champions League. Εννοώ γενικότερα να είσαι στους ομίλους και να σε πιάσει Δεκέμβριος με παιχνίδια στην Ευρώπη. Ούτως ή άλλως το είπες. Περιμένουμε ένα Ρονάλντο έτσι στο δρόμο μας κάποια στιγμή. Ναι, ρε, εσύ. Θα έρθει κάποια στιγμή. Το έχεις δουλέψει στο μυαλό σου. Είναι ξεκάθαρο. Κάτι. Είναι νομοτελειακό. Δηλαδή, αν θα βάλουμε κάτω και σκεφτούμε πόσες και ποιες ομάδες έχουν παίξει Champions League κατά καιρούς. Εντάξει, αυτή θα παίξει ο ΠΑΟΚ. Δεν μπορεί. Νομοτέλεια είναι. Θα έρθει. Θα έρθει, πού θα πάει. Κάθε επικραμμένος έχει κουνήσει εντόνι στην τελική, έτσι. Μα πραγματικά. Λοιπόν. Δηλαδή δεν μπορώ να τα βάλω κάτω τώρα και να θυμηθώ, αλλά έχει
πολύ ό,τι να είναι που έχει παίξει έστω και μία φορά Champions League. Κοίταξε, ασχοληθούμε αργότερα με το φιλικό και τα όσα δοκίμασε χθες ο, αλλού, ο Λουτσέσκου. Έτσι για να τελειώσουν και τα παιδιά μας την συνέντευξη και να δούμε ποιος μπορεί από τους δύο, είτε ο Δημήτρης είτε ο Σταύρος, να μπει στην παρέα μας και να μας δώσει έτσι περισσότερο κλίμα από τα όσα είδαν χθες την απογευματινή προπόνηση. Εκεί τι δοκίμασε ο Ρουμάνος τεχνικός, τα απρόπτα που υπήρχαν, το γκολ του Πριγιούιτς, δεν ξέρω αν το είδες έτσι, μπήκε και αυτό σε ένα κομμάτι του διπλού και μάλιστα στόχησε και στο πέναλ το οποίο κέρδισε η ομάδα του, ήταν πράσινη με τους μαύρους. Είδαμε και γκολ από τον Βιερίνια. Γενικώς από εκεί που σταμάτησε ο αρχηγός, από το πρώτο γκολ με την Στέαο, στο γκολ προπόνησης. Να πάμε όμως στο πρωτάθλημα, έτσι. Τι γίνεται με το πρωτάθλημα, τι έγινε χθες στο διοικητικό συμβούλιο της Super League. Καταρχάς, να πούμε ότι την σεζόν 2019-2020, για να τα πάρουμε τα δεδομένα από την αρχή, θα έχουμε ένα πρωτάθλημα με 14 ομάδες, έτσι. Και αυτό είναι στανταρισμένο πλέον, αυτό έτσι. Είναι στανταρισμένο, το επιβεβαίωσε και τυπικά χθες η Super League, ότι το πρωτάθλημα της σεζόν 2019-2020, δηλαδή η επόμενη χρονιά, έτσι, θα είναι με 14 ομάδες. Ωστόσο, αυτό το οποίο συζητήθηκε χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο του Super League είναι οι ομάδες να πέσουν στις 12, να έχουμε δηλαδή συνολικά 12 ομάδες από τη σεζόν 2020-2021. Προφανώς και είναι έτσι μιλάμε μια τώρα μιλάμε για την μεθεπόμενη χρονιά, έτσι. Να πέφτουμε σταδιακά, έτσι, από τις 14 ομάδες που θα δούμε του χρόνου, να πέσουμε στις 12 ομάδες στη μεθεπόμενη χρονιά. Φυσικά και η Super League δεν δεσμεύτηκε για ένα τέτοιο ενδεχόμενο, για μια τέτοια προοπτική. Ούτως ή άλλως είπαμε ότι είναι πολύ νωρίς ακόμη για να πάρθει μια τέτοια απόφαση και να επέλθουν ριζικές αλλαγές που αφορούν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ωστόσο, είναι ένα ανοιχτό ενδεχόμενο το οποίο βρήκε σύμφωνες 8 ομάδες. Για την ακρίβεια, οι σύλλογοι που έδωσαν το παρόν ήταν μοιρασμένοι 8-8, ντέρμπι έτσι, ντερμπαδούρα, για περαιτέρω μείωση σε 12 των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο πρωτάθλημα της σεζόν 2020-2021. Και έρχομαι εδώ πέρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, για να σου πω ποιες ομάδες τάχθηκαν υπέρ της μείωσης, συγγνώμη, των 12 τη μεθεπόμενη χρονιά. Και είναι η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, που νομίζω ότι η συγκεκριμένη, η συγκεκριμένη ψήφος εμένα με παραξένεψε, με ξέπληξε να το θέσω καλύτερα, έτσι. Αν σκεφτεί κανείς τα οικονομικά δεδομένα και την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το Παναθηναϊκός. Και το μείον πόσο έχει, μείον 6 ξεκινάει. Μείον 6 ξεκινάει με περιορισμό μεταγραφών, με όλα αυτά. Θα μου πεις βέβαια σε 2 χρόνια ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ο Άρης ψήφισε υπέρ, ο Αστέρας Τρίπολης, ο Ατρόμητος, ο Πανετολικός, Πας Γιάννενα και Ξάνθη. Στο Διοικητικό Συμβούλιο βεβαίως συζητήθηκαν και άλλα, όπως για παράδειγμα η Super League προτίθεται να προτείνει έτσι να υποβιβαστούν 2 απευθείας τη σεζόν 2019-2020, δηλαδή την επόμενη χρονιά, να υποβιβάζονται 2 απευθείας, ο 15ος και ο 16ος, και από εκεί και πέρα ο 13ος, ο 14ος, να παίζουν play-out μαζί με τον πρώτο και τον δεύτερο από την Football League. Όχι, δηλαδή, αυτό άδικο είναι. Δηλαδή ο πρώτος που θα μπει ο πρώτος της Football League δεν θα έχει καμία σημασία, γιατί στην ουσία θα τα γιατί παίξει θα παίζει όλα τη χρονιά για να παίξει play-out. Ναι. Αυτό. Δηλαδή το πρωτάθλημα της Football League θα διαμορφωθεί έτσι ώστε θα παλεύουν 2 ομάδες για να βγουν στις θέσεις νούμερο 1 και νούμερο 2. Θα play-out, δηλαδή για να και παίξουν, το δεύτερος, ο πρώτος. Για να παίξουν play-out με τον 15ο και τον, όχι συγγνώμη, τον 13ο και τον 14ο της βαθμολογίας από τη Super League, γιατί ο 15ος και ο 16ος θα υποβιβάζονται απευθείας. Είναι έτσι αλλαγές που αφορούν βεβαίως το ελληνικό ποδόσφαιρο, ριζικές αλλαγές, και φυσικά όπως είπες και εσύ δεν είναι δίκιο και ένα τέτοιο ενδεχόμενο, μια τέτοια προοπτική είναι εξαιρετικά αμφίβολο αν θα γίνει αποδεκτό, αν θα γίνει αποδεκτή αυτή η πρόταση από την Football League. Από το Υπουργείο βεβαίως και από τον κύριο Βασιλιάδη το κλίμα το οποίο έβγαινε προς τα έξω είναι ότι αποδέχθηκαν τα όσα έγιναν και τα όσα υπόθηκαν με ειρωνικά χαμόγελα. Καταλαβαίνεις και εσύ τι σημαίνει αυτό το ειρωνικά χαμόγελο, τι θα σας δείξω εγώ, θα τα πούμε στη συνέχεια. Και εδώ πάνω βεβαίως να προσθέσουμε
και την γενικότερη στάση του ΠΑΟΚ πάνω στο θέμα της αναδιάρθρωσης, πάνω στο θέμα της Super League, το οποίο βεβαίως είναι ένα θέμα που αφορά όλες τις ομάδες. Θα πρέπει να γίνει ξεκάθαρο ποια είναι η θέση της κάθε μίας, έτσι, και πώς αντιμετωπίζει το θέμα με τις ριζικές αλλαγές που ενδεχομένως να δούμε σε Super League και Football League. Αλλά εμείς να σταθούμε στον ΠΑΟΚ, έτσι, που μας αφορά περισσότερο. Ξεκινάμε από το βασικό, ότι ο ΠΑΟΚ διαβάζει το ενδεχόμενο, όχι το ενδεχόμενο, την επιβεβαίωση της Super League για 14 ομάδες τη σεζόν 2019-2020 ως ένα πρώτο βήμα, το οποίο όμως θα πρέπει να αποδεχθεί πρώτα ο κύριος Βασιλιάδης, έτσι. Είναι ένα μεγάλο βήμα για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά θα πρέπει πρώτα να δούμε ποια είναι η στάση του κύριου Βασιλιάδη, ο οποίος, όπως ανέφερα προηγουμένως, το αντιμετώπισε με ειρωνικά χαμόγελα. Ξαναλέω ότι αυτό που έχει βγάλει προς τα έξω ο ΠΑΟΚ, που αναφέρει ότι για να γίνει κάτι τέτοιο χρειάζονται ευρύτερες και μεγαλύτερες πλειοψηφίες, νομίζω ότι είναι 100% σωστό. Δεν μπορείς να πας με τέτοια απόφαση και να περιμένεις ότι το 8-8 θα γίνει 9-7 ή ξέρω εγώ 16 και έτσι να πεις ότι παίρνω μια τέτοια απόφαση που αφορά... Από μια πρώτη ψηφοφορία, έτσι, χωρίς να οι ομάδες να εξετάσουν τι ακριβώς σημαίνει αυτή η μείωση των ομάδων, έτσι, τι αντίκτυπο θα έχει αυτή η μείωση των ομάδων, κυρίως στις ομάδες της επαρχίας, τα οικονομικά δεδομένα μιας τέτοιας αλλαγής, δεν σημαίνει κάτι το 8-8 σε πρώτη φάση. Και νομίζω ότι αυτό βγαίνει και σε μια πρώτη ανάγνωση από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ότι είναι πολύ νωρίς να συζητήσουμε τέτοιες αλλαγές. Θα πρέπει να γίνουν συσκέψεις επί συσκέψεων, να πρέπει να γίνουν άλλες ψηφοφορίες, ευρύτερες ψηφοφορίες, γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Άρα το 8-8, το οποίο βγήκε χθες από το Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, σε πρώτη φάση δεν λέει κάτι και δεν σημαίνει κάτι. Από εκεί και πέρα, αφού η Super League επιβεβαίωσε για τις 14 ομάδες τη σεζόν 19-20, το κρατάμε και μένει να δούμε ποια η στάση και ποια η θέση του Υπουργού, του Υφυπουργού Αθλητισμού, του κ. Βασιλιάδη, έτσι. Τώρα, για την μεθεπόμενη χρονιά και για την μείωση, την περαιτέρω μείωση των ομάδων σε 12, συνολικά 12 στον αριθμό, καταλαβαίνεις και εσύ ότι υπάρχει μία ανησυχία από τον ΠΑΟΚ, εκφράζεται μία ανησυχία από τον ΠΑΟΚ, γιατί, όπως χαρακτηριστικά σημειώνουν, ελοχεύει ο κίνδυνος να έχουμε ένα πολύ κλειστό πρωτάθλημα. Καταλαβαίνεις και εσύ ότι με 12 ομάδες, βάλε Αθήνα, βάλε Θεσσαλονίκη, γενικώς είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο οι ομάδες της επαρχίας. Δεν θα έχουμε επαρχία στο πρωτάθλημα, και αυτό εκφράζεται από τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ότι να το δούμε το συγκεκριμένο, έτσι, να τη δούμε τη συγκεκριμένη προοπτική, αλλά θα πρέπει να έχουμε και την επαρχία στο πλάνο μας και στο νου μας, γιατί με 12 ομάδες καταλαβαίνεις και εσύ ότι λιγοστεύουν οι πιθανότητες μια ομάδα της επαρχίας να βρίσκεται στην πρώτη εθνική κατηγορία. Έτσι. Τέλος πάντων. Okay. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τους υποβιβασμούς και τα όσα συζήτησαν χθες στο Διοικητικό Συμβούλιο της Super League, από τον ΠΑΟΚ εκφράζεται ως θέση ότι θα πρέπει να υποβιβάζονται τρεις ομάδες, δηλαδή όχι μόνο δύο που έλεγε η Super League, ο 15ος και ο 16ος, και να προβιβάζεται τουλάχιστον αυτό που είπες και εσύ, η πρώτη από το πρωτάθλημα, δηλαδή, της Football League. Θα κάνω εγώ ομάδα στη Football League για να ανέβω, θα βγω πρώτος και θα παίξω μετά δύο παιχνίδια play out για να αποφασιστεί αν θα βγω πρώτος. Ναι, γιατί είναι ένα ενδεχόμενο το οποίο, αν είσαι Football League, έτσι, ο συνεταιρισμός Football League, λες, ρε παιδιά, δεν μας συμφέρει αυτό το πράγμα, έτσι. Αυτό στην ουσία σημειώνουν και οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, ότι θα πρέπει τουλάχιστον η πρώτη ομάδα, αυτή που κάνει όλο τον αγώνα δρόμου όλη τη χρονιά, να προβιβάζεται κατευθείαν από το πρωτάθλημα της Super League στην Super League, και η δεύτερη της βαθμολογίας να μπορεί να παίζει αγώνα μπαράς με την τέταρτη, έτσι, από το τέλος της Super League. Ναι, αλλά εδώ τώρα βλέπω κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Περίμενε μέχρι λίγο να το ανοίξω. Εντάξει, το. Περιμένουμε τις ενστάσεις. Κοίταξε, θα βγουν οι άνθρωποι του ποδοσφαίρου, έτσι, οι παράγοντες των ελληνικών ομάδων, να τοποθετηθούν. Πώς βλέπουν, ποιες είναι οι ενστάσεις. Αν τις λίγες και τα στέλνω στη FIFA, θα προκαλέσω γκρέξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γιατί το μόνο που συζητάμε είναι πώς θα δίνει υπουργός, αν κάνουμε τις ομάδες 14 και πώς αν τις κάνουμε 12. Ναι, υπάρχει μια. Το ξέρουμε, υπάρχει, το έχουμε καταλάβει. Κοίταξε, το βλέπουν και το διαβάζουν ενδεχομένως κάποιοι ως παρέμβαση της πολιτείας. Και αν θυμάσαι,
ποιος ήταν ο νομικός εκπρόσωπος που είχε φιλοξενηθεί εδώ στην εκπομπή μας, είχε πει ότι το Grexit, τότε που όπου Grexit βάλε ΠΑΟΚ, έτσι βάλε Ιβάν Σαββίδης, το κολούσαν όλοι στα δημοσιεύματά τους ότι το Grexit θα επέλθει από τον ΠΑΟΚ και από τον Ιβάν Σαββίδη, ότι η πιθανότητα Grexit έχουμε μόνο όταν η πολιτεία παρεμβαίνει στο αυτοδιοίκητο. Στο αυτοδιοίκητο, έτσι ακριβώς. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν σηκώνει τέτοια μεγάλη συζήτηση, αν και εφόσον η πολιτεία παρέμβει τελικά στα όσα συζητούν και σκέφτονται στην Super League και γενικότερα οι επιτελείς του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τέλος πάντων. Θα το συζητήσουμε και με τον Σταύρο λίγο πιο μετά ξανά και αυτό, το συγκεκριμένο κομμάτι που έχει να κάνει. Πάντως είμαστε απόφαση. 12 Ιουλίου, έτσι, βλέπεις ότι στα άλλα πρωταθλήματα ξέρεις, έχει βγει κανονικά το πρόγραμμα, οι ώρες, ξέρεις πότε παίζουν οι ομάδες, πότε ξεκινάει το πρωτάθλημα, τι θα γίνει, και εδώ είμαστε με 7 ομάδες που είναι χωρίς τηλεοπτική στέγη, με ένα πρωτάθλημα το οποίο ναι μεν θεωρητικά θα ξεκινήσει, αλλά δεν υπάρχει πλάνο και προοπτική για τα επόμενα 2 χρόνια. Δηλαδή έχεις αποφασίσει ότι θα πας με 14 ομάδες την επόμενη χρονιά, όχι αυτή που ξεκινάει τώρα, τη 19-20, και το σκέφτεσαι. Πλάνο και προοπτική δεν μπορεί να υπάρξει από κανέναν όταν όλοι πλην ενός δύο, το μόνο που τους νοιάζει είναι τι θα μπει στη τσέπη τους. Είναι αυτό που έλεγα και πριν. Ναι, αλλά κάποια στιγμή αυτό έχει ένα τέρμα. Έτσι, μπαίνει μια τελεία σε αυτό. Ναι. Δεν μπορεί να προχωρήσει άλλο. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Απλά οι περισσότερες ομάδες, αυτό, οι περισσότεροι παράγοντες μάλλον των ομάδων, αυτό που τους ενδιαφέρει είτε 100% είτε 80% είτε τέλος πάντων περισσότερο από όλα τα άλλα, είναι αυτό. Τι θα μπει στη τσέπη με τα τηλεοπτικά. Γιατί αν εξαιρέσει τους μεγάλους, όλοι οι άλλοι πορεύονται με βάση το τι παίρνουν από το τηλεοπτικό συμβόλαιο, έτσι. Με βάση αυτά τα χρήματα κάνουν τις ομάδες τους και τέλος πάντων προσπαθούν να είναι όσο δυνατότερο ανταγωνιστικοί, και οι περισσότεροι το μόνο που τους νοιάζει είναι αυτό το πράγμα. Τι παίρνω τώρα, παίρνω 700.000 ευρώ, λέω ένα παράδειγμα. Τι θα πάρω άμα πάμε 14, θα πάρω 800.000 ευρώ, αυτό θέλω. Τι θα πάρω άμα πάμε 12, 900.000 ευρώ, αυτό θέλω. Ναι, αναλόγως το χρήμα το οποίο βάζει πάνω στο τραπέζι, έτσι, ναι. Το οποίο μπορεί να καλύψει άμεσα τις ανάγκες και τις τρύπες, γιατί το έχεις μεγάλη ανάγκη, ναι. Εκείνη η πρόταση μου φαίνεται και ως η πιο συμφέρουσα και ως η πιο καλή για το, όσο, για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Όσο λοιπόν λειτουργούν οι περισσότεροι έτσι, δεν ξέρω εγώ αν μπορεί να βγει άκρη. Και θα κάνουν και άλλες συνεδριάσεις και θα φτάσουμε και τέλη Ιουλίου και θα το ξανασυζητήσουμε. Κάποια στιγμή θα ξεκινήσουμε κιόλα. Τέλη Αυγούστου ξεκινάμε πάντα. Εκεί, τελευταίο... Μετά το 15 Αύγουστο. Okay. Κάποια στιγμή θα πάρθει μια απόφαση. Το τι απόφαση θα πάρθει θα φανεί. Απλά ξαναλέω, το θέμα είναι αυτό. Ότι όλοι πλην ενός-δύο εξαιρέσεων, το μόνο που τους νοιάζει είναι αν θα πάρουν παραπάνω χρήματα το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Γιατί το 70% των ομάδων στείνεται βάσει αυτού. Δηλαδή οι ομάδες που γίνονται, η οικονομική τους βάση είναι τα λεφτά που παίρνουν από το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Και σου λέει, άλλος τι θα πάρω παραπάνω, 100, 200, 1000, 300, ό,τι πάρω παραπάνω, καλό είναι, αυτό θέλω. Και πώς θα γίνει να παίξουμε εδώ, ξέρεις κάτι, μου έρχεται μια ατάκα στο μυαλό. Τι. Γι' αυτό. Δεν είναι ραδιοφωνική. Δεν είναι ραδιοφωνική, αλλά καταλαβαίνεις, ό,τι αρπάξει. Και επειδή ο Βασιλιάδης το έχει πάρει χαμπάρι αυτό το πράγμα και έχει πλέον, ή τέλος πάντων λέει ότι έχει και ένα όχημα χρημάτων που λέγεται ΕΡΤ, δεν ξέρω κατά πόσο θα ισχύσει αυτό, γιατί πλέον δεν είμαστε όπως ήταν πριν 10-15 χρόνια να πετάει χρήματα το ελληνικό δημόσιο έτσι. Το έχει πάρει χαμπάρι, ωραία, και θέλει να, και με τις εκλογές που έρχονται, κάποια στιγμή θα έρθουν και αυτές, προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί και να το παρουσιάσει γι' αυτό ως μια επιτυχία της κυβέρνησης. Λοιπόν, δεν είμαι πολύ αισιόδοξος. Δεν είσαι πολύ αισιόδοξος. Θα δούμε, θα δούμε. Είναι ένα θέμα το οποίο θα μας απασχολήσει πάρα πολύ το επόμενο διάστημα. Νομίζω ότι ήταν μια πρώτη συζήτηση, έτσι μια εισαγωγή στο γενικότερο πρόβλημα και στους προβληματισμούς που υπάρχουν. Εδώ θα είμαστε να το παρακολουθούμε το θέμα και βεβαίως να βλέπουμε πώς αντιδρούν οι ομάδες, ποιες το αποδέχονται, ποιες τσιγκλάνε και ποιες είναι οι προτάσεις βεβαίως, γιατί okay, διαφωνείς, αλλά γιατί διαφωνείς και ποια είναι η ένστασή σου με επιχειρήματα. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε να μιλήσουμε λίγο για μπάσκετ, παιδιά, γιατί δεν μας έχει. Γιατί είχαμε και κλήρωση χθες, είχαμε πολλά και διάφορα. Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει κάτι για να κάνουμε μια κουβέντα με αφορμή την κλήρωση και γενικότερα το καλοκαίρι που έχει προς το ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο για να πάμε για λίγο και στο μπάσκετ.
Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Συνεχίζουμε ΠΑΟΚ 24, συνεχίζουμε κανονικά μέχρι και τις 3. Πάμε λίγο και στο μπάσκετ, που χθες είχε την κλήρωση του Basketball Champions League, και με αφορμή αυτό το γεγονός θα κάνουμε μια κουβέντα με τον άνθρωπο ο οποίος εκπροσώπησε τον ΠΑΟΚ στην κλήρωση στη Γενέβη, τον κύριο Τέλη Ζουνατζίδη. Κύριε Ζουνατζίδη, τι γίνεται? Καλησπέρα κύριε Μοσχοβίτη. Όλα καλά? Καλησπέρα σας και τους ακροατές σας. Όλα καλά? Πολύ καλά. Ήταν η πρώτη κλήρωση αυτή που ήσασταν εκεί? Πρώτης φάσης, ναι. Είχα εκπροσωπήσει την ομάδα όταν κληρώθηκε με την Παρτιζάν. Τότε στους 16. Οπότε έχουμε δύο στα δύο καλά. Ναι, ναι. Έτσι μου φαίνεται. Το ελέγχω την ελέγχω. Νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρξει κάποια μονιμοποίηση. Σιγά σιγά. Ναι. Ακριβώς. Άντε, το πρώτο μπορεί να έγινε μία φορά, αλλά το δεύτερο πήγε καλά. Ναι. Έτσι μου φαίνεται εμένα τουλάχιστον. Δεν ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη για την κλήρωση. Νομίζω ότι είναι λίγο. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που ξέρουμε σίγουρα ότι είναι πρώτο επίπεδο και ότι θα είναι καλές. Στον όμιλό μας σίγουρα τέτοιο επίπεδο είναι η Τενερίφη και η Βενέτσια. Αλλά υπάρχουν και κάποιες ομάδες που δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα παρουσιαστούν. Είναι ερωτηματικό το τι ρόστερ θα έχουν. Είναι ομάδες που έρχονται από. Που μπορεί να μην είναι γνωστές στο ευρύ κοινό, αλλά να κάνουν μια επένδυση τέτοια που να δημιουργήσει μια ομάδα καλή και να είναι άκρος ανταγωνιστική στον όμιλο. Οπότε νομίζω ότι γνωρίζουμε ότι το επίπεδο είναι υψηλό, γνωρίζουμε ότι είναι ένας όμιλος τον οποίο είναι μέσα στις δυνατότητές μας σίγουρα να προχωρήσουμε και να προκριθούμε. Αλλά τα περισσότερα θα τα δούμε σιγά σιγά όσο διαμορφώνονται τα ρόστερ, όσο οι ομάδες αρχίζουν να παίζουν κάποιους φιλικούς αγώνες και φυσικά με την έναρξη των ομίλων. Mm-hmm. Επειδή ήσασταν εκεί και την προηγούμενη μέρα πριν την κλήρωση, το κλίμα που παίρνουμε εμείς από το Champions League κάθε χρόνο είναι ότι χρόνο με το χρόνο η διοργάνωση μεγαλώνει, να το πω έτσι. Και νομίζω ότι έχοντας πλέον και μια εικόνα από τις δύο προηγούμενες σεζόν, μπαίνοντας τώρα στην τρίτη, έχουμε μια εικόνα της διοργάνωσης η οποία μόνο καλύτερα νομίζω ότι μπορεί να πάει από εδώ και πέρα. Και η εικόνα που έχουμε είναι ότι ομάδες που μάλλον δεν υπάρχουν φαβοροί, να το πω έτσι. Ναι. Είναι ομάδες που είναι κοντά. Ακριβώς. Είναι μια διοργάνωση άκρος ανταγωνιστική. Mm-hmm. Δεν είναι έκπληξη μια ομάδα που την προηγούμενη χρονιά δεν προκρίθηκε στους 8 καλύτερες ομάδες να πάρει το Champions League όπως έγινε φέτος με την ΑΕΚ. Mm-hmm. Δεν είναι έκπληξη ομάδες που θεωρούνται μεγάλα φαβορί να μένουν εκτός και να προχωράνε άλλες όπως έγινε φέτος με την παραδείγματος χάρη η Μπεσίκτας που είχε ένα φοβερό ρόστερ και μια πολύ δυνατή ομάδα που απεκλείστη από την όχι τόσο γνωστή Bayreuth τη γερμανική. Mm-hmm. Αυτά τα πράγματα δείχνουν ότι είναι ένα πολύ ανταγωνιστικό. Αυτό που είναι πολύ θετικό είναι ότι το BCL μέσα σε 2 χρόνια κατάφερε να δημιουργήσει πραγματικά έναν οργανισμό που ανταποκρίνεται σε υψηλά στάνταρ αγωνιστικά αλλά και οργανωτικά. Επίσης το θετικό είναι ότι δουλεύει πολύ σκληρά μια ομάδα ανθρώπων τα τελευταία 2 χρόνια και τώρα πάει στη τρίτη. Αυτή η ομάδα αρχίζει να αποκτά εμπειρία, γνώση πάνω στη λειτουργία μιας τέτοιας λίγκας. Ακούει, δηλαδή ουσιαστικά η προηγούμενη μέρα και το workshop που έγινε ήταν μια καταγραφή θεμάτων, προβλημάτων, προτάσεων, οι οποίες και συζητήθηκαν εκεί από ειδικότερα για το κάθε θέμα και υπήρξε άμεση αντίδραση στο να εκτός από την καταγραφή να δοθούν ήδη και κάποιες λύσεις πάνω σε κάποια θέματα αλλά σίγουρα μέχρι να αρχίσει το αγωνιστικό κομμάτι της λίγκας να έχουν λυθεί πολλά από αυτά. Mm-hmm. Αυτά όλα είναι πολύ αισιόδοξα, παίρνουμε πολύ αισιόδοξα μηνύματα από τη λίγκα και από την εξέλιξή της. Mm-hmm. Σαφώς και υπάρχει ένα σοβαρό θέμα στο ευρωπαϊκό μπάσκετ που κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 4 διοργανώσεις, 2 από πλευράς της Ευρωλίγκα, την Ευρωλίγκα και το EuroCup, 2 από πλευράς FIBA, το BCL και το FIBA EuroCup. Είναι πάρα πολλές. Δεν νομίζω ότι είναι θετικό για τον μπάσκετμπολ να υπάρχουν 4 διοργανώσεις. Κάποια στιγμή το ωραιότερο και το καλύτερο μοντέλο θα είναι να μείνουν 2.
να είναι ισχυρές, να παίζουν οι καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, να συγκοινωνούν μεταξύ τους έτσι ώστε να υπάρχει πρόοδος αυτών που πετυχαίνουν στο αγωνιστικό κομμάτι, να συγκοινωνούν με τα εθνικά πρωταθλήματα αλλά και μεταξύ τους. Mm-hmm. Και αυτό νομίζω θα είναι μια βέλτιστη κατάσταση για τον μπάσκετ. Απλά νομίζω ότι σε αυτό το σημείο που είμαστε τώρα, αυτό το οποίο λέτε το να συγκοινωνούν και να υπάρχουν δύο οργανώσεις, νομίζω ότι είναι λίγο μακριά τώρα που μιλάμε. Δεν ξέρω αν... Αυτό όμως, αυτό σίγουρα είναι μακριά και το βλέπω εγώ κάθε μέρα με τα, και με τις επαφές που έχουμε σαν κλαμπ. Παρ' όλα αυτά, αυτός πρέπει να είναι ο στόχος όλων. Ναι. Για να γίνει αυτό θα πρέπει όμως να υπάρχουν πραγματικά, να υπάρχουν σοβαρές και καλές διοργανώσεις και το PCL είναι σίγουρα μια κορυφαία διοργάνωση τώρα, μια εξαιρετική διοργάνωση. Και εμείς πραγματικά βλέπουμε ότι και σε γενικότερο επίπεδο απολαμβάνουμε τη λίγα αυτή στην οποία συμμετέχουμε. Σε ειδικότερο επίπεδο υπάρχει και ένας οργανισμός που μας αντιμετωπίζει όχι απλά με σεβασμό αλλά με τεράστια προσοχή. Θεωρούμε ότι ανταποκρίνεται στα δικά μας στάνταρ και θεωρούμε επίσης ότι και αυτοί κάνουν τα πάντα για να αισθανόμαστε καλά σε αυτή την διοργάνωση. Mm-hmm. Κύριε Ζαντζίδη, τι προσδοκά ο ΠΑΟΚ από το Champions League την επόμενη σεζόν? Ο ΠΑΟΚ προσδοκά δυστυχώς. Και λέω δυστυχώς, παίζουμε σε μια λίγκα, σε ένα ελληνικό πρωτάθλημα που υπάρχουν κάποια απαγορευτικά, σε εισαγωγικά απαγορευτικά, mm-hmm. Όσον αφορά την επιτυχία σε αυτό το πρωτάθλημα. Οπότε ο ΠΑΟΚ μέσα από το PCL αναζητά μια επιτυχία και μια αγωνιστική επιτυχία. Όσο πιο ψηλά βρεθεί και όσο καλύτερα πάει, νομίζω ότι περισσότερες πιθανότητες έχει μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να δημιουργήσει μια επιτυχία στο ευρωπαϊκό χώρο παρά στον ελληνικό. Αυτό λοιπόν είναι πιστεύω. Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Ναι, ναι. Εντάξει, νομίζω ότι έχετε το παράδειγμα το περσινό της ΑΕΚ, υπάρχει το παράδειγμα στην Ερήφη, νομίζω, γι' αυτό το είπα και πριν, ότι η απόσταση που υπάρχει σε αυτή τη διοργάνωση από την αποτυχία στην επιτυχία είναι πολύ μικρή. Γι' αυτό και ίσως να... Όχι να το έχετε στόχο, αλλά να έχετε βάλει. Ήταν και το αστείο της διοργάνωσης αυτό, επειδή ήταν εκεί και ήταν και ο coach Σάκοτα και οι εκπρόσωποι της ΑΕΚ. Και φυσικά απολάμβαναν την επιτυχία τους οι άνθρωποι και πολύ καλά κάνανε. Το αστείο ήταν ότι έχουμε εδώ τον πρωταθλητή του BCL και έχουμε και την ομάδα που δεν έχει χάσει ποτέ πέρσι, δεν έχασε ποτέ από τον πρωταθλητή στα 4 παιχνίδια. Οπότε ήταν. Ναι, δεν είναι μεγάλες οι διαφορές. Ειδικά ο ΠΑΟΚ της περσινής σεζόν και ειδικά ο τρόπος που τελείωσε είναι μια ομάδα που μπορεί να διεκδικήσει το υψηλότερο σε αυτή τη λίγα, σε αυτό το πρωτάθλημα, να φτάσει δηλαδή στις 4 καλύτερες ομάδες. Τώρα το δύσκολο είναι να δημιουργήσουμε όλο αυτό το κομμάτι το αγωνιστικό με τη στελέχωση της ομάδας έτσι ώστε αφενός να είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο όπως είμαστε πέρσι και να είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο ουσιαστικοί την κρίσιμη στιγμή όταν θα έρθουν δηλαδή τα σημαντικά μάτς. Εντάξει, αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει και λίγο και με συγκυρία το πώς θα είσαι σε κάποια σημαντικά παιχνίδια που μπορεί να έρθουν στη διοργάνωση όσον αφορά κούραση, τραυματισμούς, τέλος πάντων πρόγραμμα και όλα αυτά, αλλά το να το έχει σαν μια στόχευση είτε στο πίσω μέρος του μυαλού είτε στο μπροστά όταν έρχεται, νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ είναι κάτι που το έχει, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, βεβαίως. Είναι προτεραιότητά μας, είναι πολύ συνειδητή απόφαση να συμμετέχουμε σε αυτή τη λίγα, στο BCL, και γίνεται με μόνο γνώμονα και μόνο παράγοντα την προσπάθεια που κάνουμε για να βρεθούμε σε ένα υψηλό αγωνιστικό επίπεδο και να καταφέρουμε να έχουμε μια επιτυχία στον ευρωπαϊκό χώρο. Mm-hmm. Το είπατε και εσείς πριν, πηγαίνοντας στο κομμάτι της στελέχωσης, πού βρίσκεται αυτή τη στιγμή η ομάδα? Η ομάδα βρίσκεται σε ένα καλό επίπεδο. Mm-hmm. Είναι ο coach Παπαθεοδόρου και ο Νίκος Σταυρόπουλος στην Αμερική. Κάνουν μια πολύ σοβαρή δουλειά και μια προσέγγιση και σε εκπροσώπους παικτών αλλά και τους ίδιους παίκτες. Γιατί υπάρχουν 2-3 παιδιά που βρίσκονται εκεί, που παίζουν εκεί και μας ενδιαφέρουν άμεσα. Και νομίζω ότι με τη λήξη του τουρνουά του Las Vegas θα είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε και στην υπογραφή ενός ή δύο παικτών
που μας έχουν κινήσει έτσι το ενδιαφέρον έντονα. Μέσα σε αυτές τις περιπτώσεις είναι και ο Γκος είναι κάτι διαφορετικό, τον έχετε έξω από αυτούς. Ο Γκος είναι κάτι διαφορετικό, υπάρχει μια καλή πρόθεση και από τις δύο πλευρές. Πιστεύω και αυτό μετά τη λήξη του Las Vegas, γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις και αυτός εκεί. Μετά τη λήξη του Las Vegas και αυτό θα οριμάσει, οπότε θα είμαστε πολύ πιο συγκεκριμένοι και σε αυτό το κομμάτι. Από την ελληνική αγορά νομίζω ότι είναι λίγο μειωμένο το, το καλάθι των επιλογών. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο έχουμε κάτι στο μυαλό μας, αλλά δεν είναι κάτι αυτή τη στιγμή η προτεραιότητά μας η ελληνική αγορά. Κύριε Ζουναζίδη, βλέποντας το ρόστερ της επόμενης σεζόν, μιλάμε για ένα ρόστερ με τουλάχιστον 5 Αμερικανούς. Σίγουρα θα είναι 5 Αμερικανοί. Ναι. Και πιθανόν και 6, έτσι. Ανάλογα με τις καταστάσεις, πιθανότητα να είναι και 6. Θα δούμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ένα-δύο πράγματα που έχουμε πολύ συγκεκριμένα, που είναι επιθυμίες του προπονητή να γίνουν. Και από εκεί και μετά, υπάρχει ο κορμός των Ελλήνων παικτών. Από εκεί και μετά θα δούμε τι ακριβώς, ποια θα είναι ακριβώς η συνέχεια. Και μιλώντας για ελληνική αγορά, προφανώς και δεν μιλάμε μόνο για Έλληνες παίχτες. Καταλαβαίνω ότι είτε ελληνική αγορά, όταν μιλάμε για Αμερικανούς που μπορεί να πέρασαν και να έφυγαν, μπορεί να ήταν και πέρσι. Κοιτάξτε, αυτό είναι μια πηγή παικτών η οποία δεν μας έχει προδώσει ποτέ. Ναι. Αν δηλαδή κάποιος με μεράκι έτσι, και επειδή εσείς είστε ένας από αυτούς, καθίσει να δει ποιοι παίκτες οι οποίοι έπαιξαν σε ελληνικές ομάδες και μετά μεταγράφησαν στη δικιά μας ομάδα, μετά υπέγραψαν στο ΠΑΟΚ, υπάρχουν τα τελευταία 6-7 χρόνια, θα δει ότι οι περισσότερες από αυτές είναι πολύ επιτυχημένες συνεργασίες. Άρα λοιπόν είναι μια καλή δεξαμενή και αυτή. Ναι, ναι. Αλλά τώρα που μιλάμε δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει από αυτή τη δεξαμενή μία επιλογή που είναι προχωρημένη, να το πω έτσι. Όχι. Ναι. Μάλιστα. Ωραία, κύριε Ζουναζίδη, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε για την κουβέντα. Ευχαριστώ και που είστε πάρα πολύ για το ενδιαφέρον σας. Πάντα διαθέσιμος. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Γεια σας. Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αυτά από τον team manager του ΠΑΟΚ. Κουβέντα και για τον Basketball Champions League και φυσικά για τη στελέχωση του ρόστερ. Όπως καταλαβαίνετε, όταν μιλάμε με κάποιον άνθρωπο της ομάδας, το να πας σε συγκεκριμένες περιπτώσεις τώρα στις ερωτήσεις είναι λίγο ουτοπικό, γιατί απάντηση δεν θα έρθει. Για να το κλείσουμε το μπασκετικό το κομμάτι και με αφορμή την κουβέντα που κάναμε τον κύριο Ζουναζίδη, η παρουσία του ΠΑΟΚ στο Las Vegas, η φυσική παρουσία του ΠΑΟΚ στο Las Vegas ολοκληρώνεται, έχει ολοκληρωθεί ουσιαστικά, καθώς έχει ξεκινήσει ταξίδι της επιστροφής και για τον Ηλία Παπαθεοδόρου και για τον Νίκο Σταυρόπουλο που αναμένονται αύριο στη Θεσσαλονίκη. Όπως μας είπε και ο κύριος Ζουνατζίδης, η παρουσία εκεί είχε κουβέντες με αρκετούς ατζέντες και με παίχτες που ενδιαφέρουν τον ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι με το που θα ολοκληρωθεί το Summer League, που ολοκληρώνεται στις 17 Ιουλίου αν δεν κάνω κάποιο λάθος, μεγάλο Τετάρτη, ακριβώς, την επόμενη 17 Τετάρτη Ιουλίου, με το τέλος του και έπειτα αναμένεται εξέλιξη. Εγώ δεν θα πω ότι με το που θα τελειώσει το Summer League ο ΠΑΟΚ θα έχει ένα καινούριο παίχτη ή δύο, αλλά νομίζω ότι μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής θα είναι σε θέση να κάνει τελικές κουβέντες με κάποιους από τους παίχτες που ξεχώρισε εκεί. Του Γκος είναι κάτι ξεχωριστό, και είναι κάτι ξεχωριστό γιατί είναι μια περίπτωση ιδιαίτερη στη λογική ότι ο Γκος έχει μια πρόταση για να είναι στο τεχνικό επιτελείο των Washington Wizards στο NBA. Προφανώς για το σύστημα τέτοια πρόταση το σκέφτεσαι. Απλά ο Γκος από τις κουβέντες που έγιναν εκεί μαζί του στο Las Vegas, τουλάχιστον αυτό που πες στους ανθρώπους του ΠΑΟΚ είναι ότι ακόμα δεν έχει πάρει κάποια απόφαση και περιμένει να τελειώσει το Summer League, γιατί είναι εκεί με τους Wizards ως παίκτης παύλα προπονητής, κυρίως ως προπονητής, είναι η αλήθεια, και μετά το τέλος της διαδικασίας αυτής θα πάρει την απόφασή του. Το είπα και χθες το βράδυ στην Basket City, θεωρώ ότι αν ο Γκος πάρει την απόφαση να παίξει, ότι έχει ακόμα να παίξει ένα χρόνο μπάσκετ, νομίζω αυτό θα είναι στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κάποια πληροφορία, είναι κυρίως αίσθηση αυτό το πράγμα. Αλλά είναι προφανές ότι μέσα στο μυαλό του είναι και αυτό το κομμάτι που έχει να κάνει με το επόμενο βήμα στην καριέρα του στο μπάσκετ. Και όταν μιλάμε για NBA, ό,τι και αν είναι στο NBA, οι Αμερικανοί το έχουν όχι απλά πολύ ψηλά. Κάθε Αμερικανός που ξεκινάει να βαράει μια μπάλα μπάσκετ 3, 4, 5, 6 χρονών, στο μυαλό του έχει κάποια στιγμή είναι στο NBA, είτε ως παίκτης, ως προπονητής, είτε οτιδήποτε. Γι' αυτό το λέω. Χθες αναφερθήκαμε επίσης και στο ΠΑΟΚ 24 στην περίπτωση του Σταύρου Σχίζα. Έχουμε αναφερθεί και τις προηγούμενες ημέρες. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται ότι είναι στη τελική ευθεία.
Και νομίζω ότι με την έλευση στη Θεσσαλονίκη του Ηλία Παθεοδόρου πιθανότατα να κλείσει αυτό το ζήτημα και ο Σχίζας να είναι μια από τις προσθήκες του ΠΑΟΚ στο πλαίσιο του ελληνικού κορμού, στο πλαίσιο που λέγαμε πριν με τον κύριο Τουνατζίδη ότι το καλάθι δεν έχει και πάρα πολλές επιλογές όσον αφορά την Ελλάδα. Εφόσον προχωρήσει το θέμα του Σχίζα, θα είναι η πρώτη φορά για τον 29χρονο γκάρ που θα πάει σε ένα τέτοιο επίπεδο. Στον ΠΑΟΚ έχουν τσεκάρει πράγματα για αυτόν, θεωρούν ότι μπορεί να έχει ένα ρόλο στην ομάδα και να βοηθήσει. Νομίζω ότι είναι ένα παιδί που σε επίπεδο Α1 έχει δείξει κάποια πράγματα με το Ρέθυμνο, με τον Κολοσσό Ρόδου. Εφόσον τον επιλέξει ο ΠΑΟΚ, θα είναι για πρώτη φορά σε αυτό το επίπεδο και θα φανεί αν μπορεί να βοηθήσει. Μιλάω όμως για ένα παίχτη ο οποίος δεν έρχεται για να είναι παίχτης αποφάσεων. Έτσι, μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος θα είναι παίχτης ρόλου. Σε αυτό το επίπεδο κινεί το ΠΑΟΚ για την υπόθεση του Σχίζα. Έχει και άλλες περιπτώσεις από Ελλάδα, έχουν προταθεί, έχουν τσεκαριστεί. Τέλος πάντων, μπορεί να έχουν προταθεί λίγο πιο νωρίς με περισσότερα χρήματα στην πορεία της μεταγραφικής περίοδου, όσο δεν βρίσκονται ομάδες. Μπορεί να κατεβαίνουν στα χρήματα. Επιλογές που μπορεί πριν 20 μέρες, ας πούμε, να τις είχε αφήσει στην άκρη ο ΠΑΟΚ, μπορεί να ξαναβρει μπροστά του. Και σε αυτή την κατάσταση είναι όλες οι ομάδες πλην των δύο. Όλες. Έτσι κινούνται. Κανένας πλην των δύο δεν μπορεί να πει ότι αυτόν έχω στόχο, πόσο κάνει, κάνει τόσο, πάρτα και έρχεται. Οι 12 ομάδες πλην Ολυμπιακού Παναθηναϊκού κινούνται κατά αυτόν τον τρόπο. Βλέπουν και κάνουν. Έτσι είναι και ο ΠΑΟΚ. Και νομίζω ότι τώρα με την επιστροφή του Ηλία Παθεοδόρου από το Las Vegas αναμένονται έτσι εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι το μεταγραφικό. Πήγε να πεις κάτι πριν και σε έκοψα, τι? Όχι. Μπασκετικό, όχι. Και κόπηκε γι' αυτό. Τίποτα, ε. Α. Μεταγραφική ενίσχυση για τη Βασιλεία, αλλά θα τα πω μετά το διάλειμμα. Έτσι. Γιατί λοιπόν, εκεί που τους βλέπουμε λίγο με προβλήματα, με κενά. Κάτσε, Σιμώ, θα διώχνουν αυτοί, θα πάρουν παίχτες. Γιατί εμείς πήραμε. Α, το θέσω κι αλλιώς. Δεν έχεις ανάγκη, έχεις κορμό. Δεν έδειξε κανέναν. Η Βασιλεία δεν έχει κορμό. Που πήγε και κέρδισε τη City μέσα στο Etihad. Να είχαμε ένα κορμό τώρα. Λοιπόν, επιστρέφουμε με ποδόσφαιρο, γιατί έχουμε να πούμε για το σημερινό φιλικό. Δεν έχουμε κλείσει με Ολλανδία. Έχουμε αφήσει μια εκκρεμότητα. Πήραμε μια πρώτη γεύση από τον Σταύρο Κόλκα και από τη συνέντευξη που έκανε με τον Αντελίνο Βιερίνια, βεβαίως, την οποία μπορείτε να διαβάσετε και να απολαύσετε κι εσείς όπως κάναμε και εμείς. Αλλά έχουμε να επιστρέψουμε στο φιλικό, στα όσα δοκίμασε ο Λουτσέσκου. Φυσικά, να σταθούμε στην Βασιλεία και στον παίκτη που απέκτησε πριν από λίγο και ανακοίνωσε επίσημα ο Ελβετικός Σύλλογος. Αλλά κάποια στιγμή, Νίκο, πρέπει να δούμε λίγο και τα άλλα τμήματα, γιατί γίνεται χαμός από ανακοινώσεις, έτσι. Έχουν γίνει. Τα άλλα, νομίζεις, το γυναικείο βόλι, εδώ έρχονται τα χτυπήματα το ένα πίσω από το άλλο. Και όχι μόνο στο γυναικείο βόλι, και στο handball κάποια στιγμή πρέπει να ακούσουμε και Γιάννη Παρασκευαίδη και Ραφαήλ Γκαϊντατζή. Έτσι, εσένα τα λέω αυτά για να τους βάλεις στο πρόγραμμα, γιατί γίνεται χαμός με τις κινήσεις. Τα άλλα τμήματα υπάρχει ένας μεταγραφικός οργασμός, ρημαχδός. Πάμε στο διάλειμμα. Πάμε στο διάλειμμα. Τρίτη ώρα πάω 24, παιδιά. Τρίτη ώρα. Συνεχίζουμε εδώ, ακάθεκτη, μέχρι και τις 3. Πάω 24 εδώ με Ελένη Μπούντου. Βεβαίως, και χρωστάμε την μεταγραφή της Βασιλείας, έτσι. Ποιον πήρε? Γιατί, ωραία, καλό είναι ότι διώχνουν κόσμο, έτσι, και υπάρχουν διάφορα κενά και λήψεις στο ρόλο. Ναι, δεν διώχνουν. Ναι. Δεν υπάρχει διαζύγιο, ναι, λόγω συμφωνίας χαρακτήρου. Πουλάνε τα παιδιά, βεβαίως. Αυτή είναι η πολιτική τους. Και όχι απλά πουλάνε, ξεπουλάνε και καλούς παίκτες και παίκτες που. Ξεπουλάνε, τι υπερβολική. Γιατί ξεπουλάνε, ρε, εσύ, αυτό τον Ελιονούση, πόσο, 15 εκατομμύρια τον πούλησαν. Ναι, αλλά μιλάμε και για Ελβετία, έτσι, με παραστάσεις στην Ευρώπη. Πόσο να τον πουλήσει, δηλαδή, 50? Ναι, θέλω να σου πω ότι ξεκινάει μια νέα σεζόν και ναι, πουλάει το βασικό τερματοφύλακα. Ναι. Τον Ελιονούση, τον αρχηγό στην άμυνα πίσω, τον Λαγκ. Θα χαρακτηρίζει τη Βασιλεία Selling Club, δηλαδή. Αυτό το καλοκαίρι, ναι, αυτό... σίγουρα. Κοίτα, μας ενδιαφέρει αυτό, ναι, το καλοκαίρι τι κάνει η Βασιλεία. Γενικότερα, αν είναι ένα selling club η Βασιλεία, νομίζω ότι λίγο μας απασχολεί. Mm-hmm. Τέλος πάντων, πέρα από τις μεταγραφές που προχώρησε. Όχι μεταγραφές, αποχωρήσεις. Πέρα από τις αποχωρήσεις που είχαμε στο ρόστερ της Βασιλείας με τον τερματοφύλακα, με τον Ελιονούση, με τον Λαγκ, έχουμε και νέα μεταγραφικά αποκτήματα, βεβαίως. Καθώς πριν από λίγη ώρα η Βασιλεία ανακοίνωσε την μεταγραφή του 25χρονου δεξιού μπακ Σιλβάν Βιτμέρ. Καλά, ρε, τόση φασαρία για δεξιό μπακ κάνει εσύ που τόση ώρα. Και εγώ λέω, πήρε κανένα παίχτη, κανένα επιθετικό, τίποτα τέτοιο. Να σου πω κάτι, είναι ο Αντιλάγκο όμως. Ο Λάγκ ήταν δεξιός μπακ, δεν ήταν σέντερ μπακ, παύλα δεξιός μπακ.
ήταν φάση Κρέσπο. Αλλά ο Κρέσπο είναι στα αριστερά. Okay, δηλαδή okay. Ένα εργαλείο της άμυνας, να στο θέσω έτσι. Mm-hmm. Προορίζεται για αντικαταστάτης του Μίκαελ Λάγκ, ο οποίος βεβαίως μετακόμισε στην Gladbach. 25 χρονών, Σιλβάν Βιντμέρ, αγωνιζόταν στην Ουντινέζε, έτσι, 140 εμφανίσεις στο πρωτάθλημα της Σέρια, παρακαλώ. Mm-hmm. Έχει και 5 γκολ στο κοντέρ του και στο βιογραφικό του και από σήμερα ανήκει στο δυναμικό της Βασιλείας. Mm. Βέβαια δεν ξέρω αν και κατά πόσο, αυτό, εντάξει, λογικά, θα προλάβει. Τι μαλλί είναι αυτό τώρα, σε παρακαλώ. Το μαλλί αυτό. Έλα τώρα. Και αυτό πέρα τι είναι, τεχνικό διευθυντής. Εδώ. Με αβυσαλαιόντε κολτέ. Τους υποτιμάς πάρα πολύ. Όχι, δεν τους υποτιμάω καθόλου. Βλέπω μια φωτογραφία. Ναι, αυτός είναι αυτός που βλέπεις δίπλα που παρουσιάζει τον Βιντμέρ είναι ο Μάρκο Στρέλερ. Είναι ο αθλητικός διευθυντής. Αυτός έπαιζε μέχρι πρόσφατα, ρε. Αυτός δεν είναι. Όχι, έχουν περάσει, ναι, έχουν περάσει κάποια χρόνια. Όχι, εννοώ πρόσφατα. Εννοώ πριν καμιά, ξέρω εγώ, 5-6 χρόνια. Όχι παραπάνω, 5-6 10. Χρόνια, όχι 5-6 χρόνια, Νίκο μου. Εσύ εδώ φαίνεται σαν 60 χρονών αυτός. Κακογέρασε. Ξέρω εγώ. Κακογέρασε. Είμαι πολύ χαρούμενος που καταφέραμε να αποκτήσουμε έναν δεξιό μπακ της ποιότητας του Σιλβάν. Έχει αποκτήσει εξαιρετική εμπειρία από το Ιταλικό πρωτάθλημα την τελευταία πενταετία, ενώ γνωρίζει καλά και το Ελβετικό πρωτάθλημα. Τώρα για τη Βασιλεία, εντάξει, χαβαλέ κάνουμε. Ναι. Okay. Η Βασιλεία εδώ και μια δεκαετία είναι ομάδα επίπεδου Champions League και μάλιστα σε κάποια σεζόν και τράβηξε και αρκετά μακριά, έτσι. Προφανώς είναι τώρα σε μια φάση αλλαγών. Δηλαδή, ανακατατάξεων. Ναι, κάποιων παιχτών που ο κύκλος τους κλείνει, τέλος πάντων, τους πουλάει και είναι. Ο ΠΑΟΚ την πέτυχε σε αυτό το καλοκαίρι. Αλλά είναι μια ομάδα που. Ένας οργανισμός ο οποίος έχει πολύ μεγάλη εμπειρία από Champions League, έτσι. Το γεγονός ότι. Και κυνηγάει γενικώς στην Ευρώπη, έτσι. Ναι, το γεγονός ότι κάνει κάποιες αλλαγές μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό σε αυτά τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ. Μπορεί και όχι. Απλά λέω ότι. Το ότι τις φεύγουν σε κάποιοι καλοί ποδοσφαιριστές θεωρητικά δείχνει ότι θα έχει πρόβλημα, να το πω έτσι απλά, τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια, γιατί εγώ την άποψή μου την έχω πει ότι δεν πατάς ένα κουμπί, φεύγει ένας παίχτης, ένας άλλος και ό,τι χαρακτηριστικά και να έχει, με το που το πατάς το κουμπί μπαίνει και παίζει και τα κάνει όλα σωστά. Ακριβώς, και έτσι, το puzzle διατηρείται ενιαίο και σταθερό, έτσι. Ακριβώς. Θέλει χρόνο. Απλά λέω ότι η Βασιλεία είναι μια ομάδα που τα και στην Ελβετία είναι πρωταγωνίστρια, πρωταθλήτρια και όλα αυτά. Σου θυμίζω ότι είπε ο Πρίγιοβιτς, ότι είναι η ισχυρότερη ελβετική ομάδα, έτσι, από τις πιο δυνατές και για μένα που υπάρχουν αυτό στην το οποίο Ελβετία. Παίζει ρόλο στη Βασιλεία και μπορεί όντως να επηρεάσει και τα δύο παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, είναι ότι μιλάμε για μια ομάδα η οποία δεν έκανε μια-δυο χρονιές στο Champions League και χάθηκε. Είναι σχεδόν μια δεκαετία σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο, είναι ομάδα η οποία κερδίζει τίτλους στην Ελβετία και αυτό μπορεί να αλλάζουν κάποια πρόσωπα και να πετυχαίνει σε ένα καλοκαίρι συγκυριών και όλα αυτά, αλλά το μενταλιτέ και αυτή την νοοτροπία, να το πούμε και στα ελληνικά. Και όλο αυτό το κίνητρο το οποίο σου δίνει η Ευρώπη, γιατί εγώ σου θυμίζω την περσινή της χρονιά, έτσι. Mm-hmm. Μπορεί μεν στο πρωτάθλημα, στο εγχώριο πρωτάθλημα, να μην τα πήγε τόσο καλά όσο θα ήθελε, έτσι, να έμεινε αρκετούς βαθμούς πίσω από την πρώτη θέση του πρωταθλήματος. Γενικώς να έχει πολλά σκαμπανεβάσματα στην πορεία της στο εγχώριο πρωτάθλημα. Ωστόσο στην Ευρώπη έδειξε ένα πάρα πολύ καλό και δυνατό πρόσωπο, έτσι. Mm-hmm. Πέρασε στους ομίλους και είδαμε ότι αποκλείστηκε ομίλους με Μπενφίκα, United και αποκλείστηκε από την Manchester City, γιατί βεβαίως πλήρωσε ένα πολύ κακό παιχνίδι που έκανε στην έδρα της, κοιτήθηκε από την ομάδα του Guardiola με 4-0, οπότε okay. Η ρεβάνους επαναληπτικός στο Etihad ήταν περισσότερο τυπική διαδικασία, αν και εκεί κέρδισαν και αυτό κάτι δείχνει, έτσι, ναι. Το να πάρεις διπλό στο Etihad απέναντι στην ομάδα του Guardiola που νομίζω ότι ούτε σε προπόνηση θέλει να χάνει. Και επίσης είναι κάτι που το έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, είναι εντελώς διαφορετικά τα καλοκαίρια για τις δύο ομάδες, γιατί η Βασιλεία είναι σε φάση αλλαγών, με σημαντικούς παίχτες να φεύγουν από το ρόστερ, να πολλούνται, να μπαίνουν χρήματα στα ταμεία της και αυτούς τους παίχτες να θέλει να τους αντικαταστήσει. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται αυτή η μεταγραφή που αναφέραμε πριν. Θυμίσαμε λίγο το όνομα, Βιντμέρ. Ωραία. Προφανώς θα ψάχνει στην αγορά και έναν ακόμα παίχτη για να αντικαταστήσει τον Ελιονούση. Αυτός με του Ολυμπιακού τι. Ξαδέρφια. Μάλιστα. Πρώτα.
Ναι, λογικά ναι. Λογικά ναι, οι δύο επίθετο, φαντάζομαι τα, οι πατεράδες okay. τους. Και ο θερματοφύλακας που είπες και εσύ που, είναι, που ήταν βασικός. Ο οποίος έφυγε στη Βαλένθια. Ναι. Είναι λοιπόν έτσι, μια ομάδα η οποία αλλάζει. Σεβίλ, και τώρα, είναι ένας πάοκ ναι. ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, θα πάει με την πεπατημένη την περσινή. Με ένα ρόστερ και με μια ενδεκάδα ίδια με πέρσι. Οπότε υπάρχουν διαφορές. Τώρα στα παιχνίδια μεταξύ του θα φανεί αν αυτές οι διαφορές μπορούν να παίξουν ρόλο. Δηλαδή, αν το ότι ο ΠΑΟΚ έχει μεγαλύτερη συνοχή, μεγαλύτερη ομοιογένεια, θα φανεί στα μεταξύ του παιχνίδια. Έτσι. Γιατί πάντα εμείς κάνουμε υποθέσεις στο χαρτί. Θεωρίες κάνουμε. Μέσα στο παιχνίδι θα γίνει. Εντάξει, δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Δεν είμαστε τέτοιο. Δεν είμαστε medium. Και να σου πω κάτι, αυτά τα περί ετοιμότητας, προσθήκης, ενίσχυσης που γίνονται σε ομάδες και σε ρόστερ, όλα φαίνονται στην τελική ευθεία, έτσι, όταν οι δύο ομάδες βρίσκονται στο γήπεδο. Εγώ κρατάω αυτό που είπε ο Πρίγιοβιτς, ότι σαφώς το φαβορί, προφανώς στα χαρτιά, είναι η Βασιλεία, αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να το αποδείξει και στο γήπεδο. Είναι τα πρώτα παιχνίδια, οι ομάδες δεν έχουν δέσει ακόμη, ο κάθε προπονητής ψάχνει, έτσι, μοντάρει ακόμη την ομάδα του, όσο βασικό κορμό και να έχει, όσο και να πατάει πάνω σε ένα σταθερό κορμό παικτών, πάντα κάτι του λείπει, κάτι ψάχνει, κάτι θέλει να προσθέσει, κάτι να αφαιρέσει. Είναι πρώτο παιχνίδι, πρώτο επίσημο παιχνίδι, θα είναι και για την... Η Βασιλεία βέβαια θα έχει δώσει ήδη ένα μάτς πρωταθλήματος. Θα έχουν ξεκινήσει μέχρι τότε. Ναι, ναι. Δηλαδή το προηγούμενο Σαββατοκύριακο πριν πετάξουν για Θεσσαλονίκη για το μάτς εδώ της Τούμπας, θα ξεκινήσει το πρωτάθλημά τους, οπότε θα έχουμε έτσι μία πρώτη εικόνα, μία πρώτη γεύση από την Βασιλεία σε επίσημο παιχνίδι. Βέβαια θα μου πεις και εσύ, είναι ένα πρώτο παιχνίδι και για εκείνη. Χώριο πρωτάθλημα. Απλά είναι αυτές τις διαφορές που συζητάμε. Μια ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει από πέρσι και μια ομάδα όπως η Βασιλεία, η οποία είναι σε ένα καλοκαίρι που η συγκυρία τη φέρνει έτσι να αλλάζει πρόσωπα και να πουλάει παίχτες. Τέλος πάντων, να φέρνει άλλους στη θέση τους. Okay. Έχουμε τον Σταυρό. Πάμε ξανά στον Σταύρο Κόλκα που μας έκοψε έτσι άκοψα, αλλά έχει τελειώσει πλέον την άλλη δουλειά και είναι εδώ. Σταύρο, τι γίνεται. Εντάξει, όλα καλά. Πατήσαμε στο Άρνεμ. Στο ιδηλιακό Άρνεμ, νομίζω. Αγαπημένο μέρος. Είναι αγαπημένο μέρος. Βασικά διαλέγουμε πλέον και το πάγιο. Ξέρετε, πάγιο πάμε στο νότιο, στο βόρειο, στο έτσι. Για εμπειρία, φίλε. Εμπειρία. Έχω παρατηρήσει εγώ ότι... Εγώ απορώ γιατί έχουν GPS πια μετά από τόσα χρόνια στην Ολλανδία. Γιατί άμα χάσει μία έξοδο εκεί... Τελειώσαμε. Ναι, αυτή είναι η αλήθεια. Άμα χάσει μία έξοδο... Έχω παρατηρήσει ότι έχει σταματήσει να προκαλείς για τον καιρό, γιατί μάλλον δεν σε παίρνει στο δεύτερο. Όχι, όχι, καλό είναι το καιρό. Okay. Με τον Βιερίνια πάντως στη συνέντευξη σε είδα με μπουφανάκι, έτσι, στη φωτογραφία. Εντάξει, το πρωί είχε κρύο και μετά ηρέμησε το πράγμα. Μάλιστα. Εντάξει, δεν είναι και ότι πιο... Με νούμερα θέλουμε να μας μιλήσεις. Πώς κυμαίνει τη θερμοκρασία? Κοίτα, φτάσαμε σε ένα σημείο σε κάποια φάση να έχει και 12 βαθμούς. Και 12 βαθμούς, ορίστε. Μάλιστα. Δεν είναι τόσο ηλιόλουστο το Όστερμπεργκ. Ναι, δεν είναι. Δεν το λες και ηλιόλουστο, όχι. Ναι. Δεν το λες και ηλιόλουστο, δεν το λες βέβαια και οτιδήποτε άλλο. Απλά το θέμα είναι ότι, πώς το λένε, δεν είναι όπως παλιά που έβρεχε κάθε 5 λεπτά. Ναι. Δηλαδή έχει αλλάξει λίγο το πράγμα εδώ. Δεν είναι όπως ήταν. Ναι. Εντάξει, και το ζητούμενο είναι σε τις περιπτώσεις το πώς θα κάνεις καλά την δουλειά σου. Στην περίπτωση είναι πώς θα προπονηθεί η ομάδα καλά. Τα κατά ψέματα τώρα είναι λίγο δύσκολο όταν έχεις ζέστη να τεντώσεις, να πας τα κόκκινα. Εντάξει, είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο. Ναι. Εμείς κρατάμε τα γάντια που είδαμε στην προετοιμασία. Ναι, υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο. Το στιγμιότυπο, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα... Όπως και να έχει, θυμάμαι προετοιμασία με 40. Στον Μπρούκενάου με τον Περέτα. Με τον Περέτα δεν ήταν, ναι. Ναι, ναι. Καλά, εκείνη η προετοιμασία έχει για άλλα έτσι πολύ επιτυχημένα πράγματα. Δεν ήταν από τα 40. Ναι, δεν ήταν απλή προετοιμασία. Είχε μόνο αναποδιές. Ναι. Μόνο. Ναι. Αλλά συμβαίνουν και αυτά. Να πρέπει να βρίσκεις λύσεις. Και αν βρίσκεις λύσεις, μετά έχεις μια κακή χρονιά. Αυτή είναι η αλήθεια. Όπως και να το κάνουμε, η ουσία είναι ότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο ΠΑΟΚ έχει περιορισμένο χρόνο, δεν μπορεί να έχει την άνεση, δεν μπορεί να χάνει μέρες,
και οτιδήποτε συνθήκες και υπάρχουν θα πρέπει να είναι στο πρόγραμμά του. Και δεν είναι μακριά το πρόγραμμά του. Εντάξει, καλά είναι η ομάδα. Αυτό που θα χρειαστεί να κάνει η ομάδα στη διάρκεια είναι μια συντήρηση έξυπνη. Δηλαδή, όποτε βρίσκει περιθώρια να δουλέψει, να δουλεύει. Δηλαδή, δεν υπάρχει ομάδα η οποία καλείται να είναι έτοιμη 24 Ιουλίου και δεν θα κάνει κοιλιά. Επίσης πρέπει να έχει ένα πολύ... Βρήκα τρυπάνι στο Άρντεμ. Τέλος πάντων. Θα πρέπει να κάνει δουλειά και στο κομμάτι της διαχείρισης του ρόστερ. Δηλαδή οι μετρήσεις είναι ξεκάθαρες. Θα υπάρξουν στιγμές που δεν θα τις φαίνεται λογική η ενδεκάδα. Και όμως θα είναι μια ενδεκάδα η οποία θα προέρχεται από μια συνθήκη μετρήσης η οποία αναγκάζει τον προπονητή. Τι γίνεται, κλέφτες στο κλίμα, τι γίνεται εδώ. Με τρυπαζό ξύρισε, τίποτα ακόμα δεν μπήκαμε. Κανονίστε να σας γυρίσουν πίσω, όπως στη Γερμανία. Καλά, εντάξει, έχω ταυτότητα τώρα. Όχι την κάρτα σούπερ μάρκετ, έτσι. Όχι, είσαι σίγουρος. Ναι, η κάρτα σούπερ μάρκετ δείχνει ότι είμαι νοικοκύρης. Δεν είναι, δηλαδή, αλλά δεν επηρεάστηκε, δεν έδειξε εμπιστοσία ο αστυνομικός. Συγγνώμη, για να, γιατί δεν το θυμάμαι καλά αυτό. Εσύ το αντιλήφθηκες όταν την έβγαλες ή το έδωσες έτσι με άνεση ότι αυτή είναι η ταυτότητα? Το έδωσα με άνεση και όταν τις άνοιγε τις κάρτες, ξαφνικά βλέπω και το Βασιλόπουλο. Εκεί τι να πεις. Τι να πεις. Άντε να εξηγήσεις το Γερμανό κάτι... ότι είμαι νοικοκύρης τώρα. Ναι, και πώς είναι το νοικοκύρης στα γερμανικά. Άλλο ένα θέμα. Θα ψάχνουμε πετσέτες, γιατί στο δωμάτιο μας έχει κλείσει ο Στέργιος, μας έχουν αφήσει κάτι πετσέτες που καθαρίζει τα λύπησε τη Γιάννη. Δύσκολα, ναι. Καλά που φέραμε πετσέτα. Δικιά μας μία, άρα με μία 15 μέρες. Ναι, δεν γίνεται. 10, 15, δεν γίνεται. Ναι. Ναι. Λοιπόν, να πάμε στο σημερινό φιλικό, για το οποίο δεν μιλήσαμε καθόλου. Ελπίζω να μιλήσουμε για μένα και μετά το φιλικό. Εντάξει, δεν πάμε σε λογική, παίζουμε βασική. Υπάρχει μια δεικτή λογική, δηλαδή δίπλα στον Κάνια στο Σάχο, δίπλα στον Βαρέλα ο Χατσερίδης, πάμε στην ίδια πρακτική. Δεν είναι κάτι που δεν πρέπει να γίνει, γιατί και αυτό θα το δούμε σε συνθήκες αγώνα στη διάρκεια της σεζόν. Θα υπάρχουν απουσίες, θα υπάρχει ρωτήσεων, θα υπάρχει αυτό το παρτί. Πάμε λογικά, θα δούμε και αυτό. Το έχει πει και ο Λουτσέσκο ότι θέλει να δώσει χρόνο, ναι, σε όλους. Δεν θα δώσει χρόνο και δεν θα το δει και αυτό. Πρέπει να συνθέσει κάποια χαρακτηριστικά. Μπορεί, ξέρω εγώ, να δει ότι κάποιοι δεν ταιριάζουν. Ταιριάζουν πολύ. Όπα, τον χάνουμε το Σταύρο. Τον χάνουμε. Για γύρνα λίγο πιο πίσω που είχε καλό σήμα. Έλα. Και να βλέπω πιο πάνω τώρα. Α, να μπράβο. Ναι. Δεν μου φτάσει και βλέπω γυναική καλτσίνη. Πάλι, πάλι. Ναι, τι να μ' ακούς. Με διακοπές. Δύσκολα. Βγαίνω προς τα έξω, δεν βγαίνω προς τα έξω. Ωραία, τώρα εκεί είσαι μια χαρά, δεν χρειάζεται να βγεις προς τα έξω, εκεί είσαι μια χαρά, μια χαρά είσαι. Ναι, εντάξει, δεν θα βγει και πιο πάνω, να πιάνω πάνω πιο κοντά στην κεραία. Οκ. Θα το δει καλά, δεν χρειάζεται. Στο Άγγελ το οποίο είναι λίγο πιο πάνω το επίπεδο αθλητικών που υπάρχει, σε σχέση με οπουδήποτε αλλού. Ναι, με οπουδήποτε αλλού, τι εννοείς με οπουδήποτε αλλού, περίμενε, γιατί τώρα... Στην Ολλανδία. Α, οκ. Ναι, στην Ολλανδία. Δηλαδή βλέπεις κανονικά που δεν έχει επηρεάσει τόσο πολύ μαγιονέζα. Ναι. Μάλιστα. Θα δούμε λοιπόν κάτι νυχτό σήμερα. Σχήματα τα οποία δεν θεωρούνται βασικά. Ο Κίτσου θα ξεκινήσει. Αριστερά θα δούμε ποιος θα ξεκινήσει. Μπαλογιάννης ή Βιερίνια. Ο Βιερίνια δεν ξέρω αν θα ξεκινήσει να μπει στο τρεμίχρονο. Αν δεν πει ο Βιερίνια στο πρώτο, θα μπει στο δεύτερο. Και θα ξεκινήσει ο Μπαλογιάννης. Αυτές είναι οι δύο επιλογές που υπάρχουν. Δεν υπάρχουν άλλες. Θα δούμε και Ουάρντα, έτσι. Ουάρντα ξεκινάει κανονικά. Εδώ τώρα πάω ο Λουτσέσκο, θέλει να διαχειριστεί κάτι πάρα πολύ σύνθετο. Δηλαδή, τρεις διεθνείς με τις εθνικές της χώρας του, δηλαδή Ζαμπά, Ρημιό και Λάμπρου, δύο καλούς ποδοσφαιριστές, αλλά ποδοσφαιρικά ανισόρροπους, τον Ουάρντα και τον Ερίκη, και μια σταθερά που λέγεται Μπίσεσβα. Και από αυτούς πρέπει να κρατήσει 4 στους 6. Τι κάνεις εδώ? Εδώ σε θέλω. Έχεις τα μάτια εδώ σου 14 θέλει. Σε πρωινή απογευματινή προπόνηση. Σε φιλικά. Δεν είναι.
είναι μια κατάσταση ιδιαίτερη για τον προπονητή, εντάξει, δεν είναι απλό. Νομίζω ότι όποια απόφαση και να πάρει θα περιέχει ρίσκο, όποια και να είναι η απόφαση. Δεν είναι τόσο το ρίσκο, θα περιέχει κουβέντα μη ποδοσφαιρική. Γιατί φάγατε τον Άρντα, πού να εξηγήσεις τώρα. Ναι. Γιατί φάγατε τον Ενρίκε, πού να εξηγήσεις τώρα. Γιατί πήγε δανεικός ο Λάμπροφ, πήγαινε καλά. Τι να πρωτοποιείς τώρα. Λέμε τώρα σε ένα άρθρο το οποίο δεν έχουν αποφασιστεί. Λέμε τα ενδεχόμενα τώρα, εντάξει. Mm-hmm. Μιλάμε για τα ενδεχόμενα. Είναι πάρα πολύ, και από όλους αυτούς, η πιο σταθερά είναι ο Μπίσεσβαν, ο οποίος αποκτήθηκε για τον ΠΑΟΚ ως δεκάρι και τακτικά μέχρι ένα σημείο πέρσι ήταν κακός. Μετά δούλεψε και έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Γιατί μιλάμε για μεγάλη οντότητα στον πλανήτη αυτόν. Προσωπικότητα. Μιλάμε για ένα απίστευτο που λένε, εντάξει. Ναι. Μιλάμε για μια κατάσταση για ένα άνθρωπο που αγαπάμε, αν μη τι άλλο. Και τον θέλουμε όλοι κολλητό μας, ξεκάθαρο αυτό. Τον θέλουμε ξεκάθαρα, δηλαδή δεν υπάρχει, πώς το λένε, ζούμε για την ώρα που θα γίνει άθρωπο μας από την Τούμπα. Πιστεύεις δεν θα του τέριαζε πάρα πολύ όταν με το καλό αποφασίσει να κρεμάσει τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια ένα απόστο στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, δηλαδή να σηκώνει το πιτσιρίκι για προπόνη. Ένα απόστο, άκου να δεις, ένα απόστο στην, πώς το λένε, ένα απόστο στην, ένα αγάλμα έξω από την Τούμπα ακριβώς θα τέριαζε. Πέρα από αυτό, πέρα από αυτό. Το απόστο θα έχει, δεν υπάρχει πέρα από αυτό, υπάρχει αυτό. Η καθημερινότητά του έτσι να είναι σε τριβή με τα παιδιά. Να θέλουν τα παιδιά να πηγαίνουν για προπόνηση. Να μην βλέπουν την ώρα να πάει έξω το απόγευμα για να πάνε για προπόνηση. Γιατί ξέρουν ότι θα είναι και ο Μπίσεσβαρ. Ναι. Γιατί σε κάτι άλλο με κοστούμι και γραφείο δεν τον φαντάζομαι έτσι. Σε κανένα γραφείο της Τούμπας με το κουστούμάκι του να πηγαίνει ταξίδια για συζητήσεις. Δεν του ναι, ταιριάζει ούτε το πολύ. Ναι. Όχι, κοίτα. Για συζητήσεις μπορεί. Τι συζητήσεις θα γίνει, ωραία. Να σου πω κάτι, ας το δουλέψουμε και αυτό το εναλλακτικό πλάνο. Δεν ξέρεις ποτέ. Τι χρώμα να πάρω τις πετσέτες, δεν είναι λίγο άσπρη, τώρα άσπρη. Κοίτα, για μία χρήση δεν είναι. Δεν φαντάζομαι να τις γυρίσεις στην Ελλάδα. Πορτοκαλί, τι πορτοκαλί ρε εσύ, Σταύρο, πορτοκαλί. Πορτοκαλί, πολύ ωραίο πορτοκαλί. Ναι, γιατί όχι, να κάνεις σπάσουμε λίγο και έχει και προσφορά για πετσετάκια προσώπου 3 ευρώ. Πάμφινα. Πάμφινα. Πήγαμε και πορτοκαλί πετσέτες. Μάλιστα. Πάμε παρακάτω. Πορτοκαλί είναι το τρίτο χρώμα του ΠΑΟΚ. Τι να κάνουμε τώρα. Πορτοκαλί θα πάμε. Το πλυντήριο το βάλατε μπρος. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πλυντήριο. Πρέπει να το έχουμε αφήσει χέρι. Με βάλδιες. Το είδα το βίντεο. Και θέλω να σου πω ότι εκεί που έλεγε 3 και κάτι, είναι ο χρόνος που έπρεπε να το κλείσεις και να περιμένεις για να πάρει μπρος. Αλλά εσείς δεν είχατε την υπομονή για τα 3 και κάτι, για να δείτε το πλυντήριο να παίρνει μπρος και το ανοίγατε. Αυτό μετρούσε αντίστροφα, αν το βλέπατε. Να βρήκα καλύτερο πακέτο. Βρήκα μια τριάδα με μικρές, 15 ευρώ μαζί. Δεν ξέρω, δεν απασχολεί τον κόσμο αυτό, αλλά ζωντανές εκπομπές συμβαίνουν αυτά. Δεν καταφέραμε ποτέ να ανοίξουμε το πλυντήριο. Σου είπα πού. Αυτή είναι μια πικρή αλήθεια. Πού κάνατε λάθος. Δεν είχατε την υπομονή στα 3 και κάτι. Ζώο, το παίζει ειδικό. Το παίζει ειδικό το άλλο ζώο, εντάξει. Και μου πατάει τις ώρες που θα ξεκινήσει και νομίζω ότι είναι πρόγραμμα. Από εκεί και πέρα τελειώνουμε, ρε φίλε. Δηλαδή δεν υπάρχει. Ναι, πέρα από τις ώρες, σου λέω, έλεγε ότι σε 3 ναι. και 47, δεν θυμάμαι, θα ξεκινούσε το πλυντήριο. Και κυλούσε ναι, ο χρόνος. Αυτό το έκανε σε 3 μήνες και 47. Δηλαδή θα φτάσει εδώ ο Νοέμβρης και θα ξεκινήσει το πλυντήριο. Μάλιστα. Νοέμβρης θα φτάσει. Εντάξει, με το Μοσχάρι. Που το παίζει και δικός και νοικοκύρης. Ο φίλος ο Δημήτρης ρωτάει εδώ αν θα δούμε σήμερα Πρίγιοβιτς. Γιατί είδαμε χθες ένα πέναλτι, έτσι. Ναι, σίγουρα σε ένα διάστημα στο δεύτερο μήχρονο, ναι. Μιστακίδης θα ξεκινήσει. Μιστακίδης θα ξεκινήσει. Ναι, και αυτά. Στο δεύτερο λογικά θα παίξει και ο Πρίγιοβιτς. Τώρα είναι ανάλογα, θα δούμε 45-45, θα δούμε 60-30, δεν ξέρω πώς θα παίξουν αυτά τα παιδιά. Θα έχουν όλοι μια διαχείριση, νομίζω, ειδική σε σχέση με το τι λεπτά συμμετοχής είχαν στο προηγούμενο παιχνίδι. Και τα προηγούμενα παιχνίδια γενικότερα. Τέρμα, μάλλον θα ξεκινήσει ο Γλύκος. Μάλλον. Θα το δούμε όμως, δεν είμαστε σίγουροι. Ακόμα. Και έχουμε αυτό το φιλικό σήμερα, έτσι 7 η ώρα, και μετά Κυριακή 1.30, το τελευταίο λογικά. Κυριακή 1.30 λόγω του Μουντιάλ του τελικού. Όλα με πρόγραμμα. Στα,
ναι, θέλουν και αυτοί να το δουν. Τώρα γιατί μια μισή και 3,5 π.χ. Ωραία, για να είναι ξεκούραστοι, να έχουν φάει, να έχουν κάνει τον μπάνιο τους και να είναι αραχτοί μπροστά στην τηλεόραση. Με τα παιδιά, όντως. 3,5 πού να προλάβουν, ρε Σταύρο, θα φύγουν από το γήπεδο 6 ώρα. Ναι, εντάξει, λέμε τώρα απλά. Θα μπορούσαν τέλος πάντων να είναι και λίγο πιο. Να είναι λίγο πιο τέτοιο, λίγο πιο μετά από μια μισή. Και υπάρχει ενδεχόμενο σοβαρό πλέον να δούμε. Πώς το λένε. Να υπάρξει και δεύτερο φιλικό στις 16, γιατί 90 λεπτά έτσι ώστε να δώσει ο Λουτσέσκου χρόνο και στα παιδιά που είναι, πώς το λένε, και στα παιδιά που είναι, που δεν θα έχουν τη δυνατότητα δεύτερο φιλικό να παίξουν 90 λεπτά, θα τους δώσει την ευκαιρία να παίξουν 90 μέσα από μια, με ακόμα παιχνίδι. Μάλλον αυτό το φιλικό θα είναι με τη Ζάμαλεκ, περιμένουμε να δούμε. Αν θα κλείσει, αν θα κλείσει ή όχι, ναι. Και άμα κλείσει, καλώς να κλείσει. Ρωτάει ο φίλος 727, Σταύρο, ποιος είναι αυτός, έναν διάλεξε όμως, που τον βλέπεις να πετάει μέσα στις προπονήσεις. Εντάξει, δεν χρειάζεται. Εγώ συγκρίνω πάντα σε σχέση με αυτό που άφησε η προηγούμενη σεζόν. Εντάξει, σε σχέση με αυτό που άφησε η προηγούμενη σεζόν, αυτός που είναι σε υψηλότερο επίπεδο βελτίωσης αυτή τη στιγμή, είναι ο Καντουρί. Ναι. Αρκεί να βρει το ρόλο του, έτσι. Το πετάει, ναι, το πετάει είναι κλισέ. Αλλά πού τον βάζεις τον Καντουρί, εδώ σε θέλεις. Άλλο αυτό πού για τον Λουτσέσκου, έτσι. Μεγάλο προβληματισμός, όχι πρόβλημα, προβληματισμός. Ναι, προβληματισμός γιατί. Γιατί ο Καντουρί ήρθε σε μια εποχή στον ΠΑΟΚ που ήρθε για τον Καντουρί, όχι γιατί επιλεκτή τον ΠΑΟΚ επέλεξε να... Τι θέλει αυτή τώρα. What? Α, οκ, okay, thank you. Πώς τα μιλάω τα Ολλανδικά, κατάλαβα τι λέει. Κατάλαβες ή πέταξε ένα thank you. Κατάλαβα. Αχα, ωραία. Hi. Oh, this is mine. This and this. This and this, Ναι, κάτσε, πληρώνεις ναι, τώρα, πληρώνεις, λογικά. Κοιτάχαμε. Ναι. Έλα. Πλήρωσες. Έλα. Ναι, εδώ είμαστε. Εδώ είστε. Εδώ είμαστε. Άντε, βρες τώρα που είναι σκάλες που κατεβαίνουν. Σε έχουν αφήσει μόνο σου, αν αντιλαμβάνομαι σωστά. Αφού ο άλλος ψάχνει για τις κόρες του και εγώ ψάχνω πετσέτες για μένα. Στο Άρνεμ θα γίνει το φιλικό ή αλλού. Κοντά, είναι καμιά... Από το σπίτι μας 15 χιλιόμετρα. Εντάξει. Άρα έχουμε τον χρόνο να φάμε λίγο, να κάνουμε. Σήμερα είμαστε πολύ καλά. Σήμερα ρεπό, σήμερα έτσι. Δεν είναι ρεπό. Μισό ρεπό το έδωσε, δεν τα λέτε. Και... Όχι, γυμναστήριο ήταν τώρα που πήγαμε για να κάνουμε τη συνέντευξη. Εκεί που ο συνάδελφος ρώτησε τον παίκτη πώς αισθάνεσαι που σε αγαπάει ο κόσμος. Δες και υπήρχε περίπτωση να πει ότι... Με εκνευρίζει ο κόσμος. Με συγχαίρω μετά για τη στιγμή που συμβαίνει αυτό. Και με σταματούν. Ωραία. Να... Ναι. Ναι. Εντάξει, υπάρχει on the road, το οποίο είναι κλάμα, γιατί έχω κάνει εγώ σούπερ ερώτηση, ο Τζορμπατζόγλου σούπερ ερώτηση και ο Στέργιος σούπερ ερώτηση. Και οι τρεις ήμασταν για κλάματα. Δεν ξεφωνίζει ο ένας τον άλλον, εντάξει. Θα τη δούμε λογικά αύριο αυτή τη συνέντευξη, θα τη διαβάσουμε. Ναι, θα διαβάσετε αύριο, αλλά το ξεφωνίζω όπως σήμερα. Μάλιστα. Πώς αισθάνεσαι. Πώς αισθάνεσαι που σε αγαπάει ο κόσμος. Εσύ πώς αισθάνεσαι που θα δεις ένα θέλω ένα παίκτη, θέλω ένα παίκτη να πει μια φορά συχαίνω με την ώρα και τη στιγμή που συμβαίνει αυτό. Ήθελα να με μισούνε. Πραγματικά ήθελα να κάνουν βουντού, εντάξει, για να μείνω στον τόπο, ξέρω εγώ. Δηλαδή να υπάρχει κάτι τέτοιο, ένας προσφυγής που θα απαντήσει αυτό. Θυμάσαι, για εκείνη τη στιγμή. Είναι πάνω σε αυτό που λέγαμε, η συνέντευξη όπως την ονειρεύεσαι. Και η ερώτηση αλλά και η απάντηση. Κοίτα. Θα κάνουν την συνέντευξη για μένα. Ναι, είναι όλες οι κλισέ οι ερωτήσεις, πώς κανονικά... Τι κανονικά σκέφτεται αυτός που τον ρωτάς, ναι. Να απαντήσει και δεν μπορεί. Θα είναι το συνεφάκι από πάνω, τι σκέφτεται και τι απαντάει. Ναι, τι απαντάει και από πάνω θα βάζουμε, και από κάτω θα βάζουμε υπότιτλους το τι σκέφτεται. Εντάξει. Ωραία. Θα πρέπει να γίνει αυτό σε κάποια φάση. Θα πρέπει να γίνει. Ο άλλος ακόμα μιλάει στον αέρα. Τι λέει το σύνορα, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω. Τίποτα. Πρέπει να, να έχουν τρία άτομα στο ραδιόφωνο, είναι όλοι και μέσα στο ραδιόφωνο. Δεν ακούω ραδιόφωνο στη Θεσσαλονίκη και ακούω στην Ολλανδία. Όλη μέρα.
Λοιπόν, εμείς θα σε ακούσουμε 7 η ώρα. Και νωρίτερα με ενδεκάδες και βεβαίως την περιγραφή του παιχνιδιού. Ναι, ναι, ναι. Με όλο το ρεπορτάζ. Σούπερ φιλικού και με πετσέτες πλέον. Έτσι ακριβώς. Οπότε σε αποδεσμεύουμε να κάνεις τις βόλτες σου, τις αγορές σου, τα πετσετάκια σου και όλα αυτά. Ευχαριστούμε βεβαίως τον Σταύρο Κόλκα. Μας μεταφέρει καθημερινά μαζί με τον Δημήτρη Τζορβατζόγλου όλο το ρεπορτάζ από την Ολλανδία και από τα όσα συμβαίνουν εκεί στην προετοιμασία του ΠΟΚ. Θα τον ακούσετε και σήμερα με πολλά περισσότερα. Πάμε στο διάλειμμα, Χρήστο. Πάμε για ένα τελευταίο διάλειμμα και ερχόμαστε. Θα πνιγούμε κιόλας. Εδώ είμαστε. Τελευταίο κομμάτι της εκπομπής, ΠΟΚ 24. Ολοκληρώνουμε σιγά σιγά. Να δώσω και ποια είναι η Γάνδη, έτσι, μερικά στοιχεία για την Γάνδη. Ελένη, άντε. Κορυδεύεις τώρα εσύ, αλλά να δώσω εγώ. Καθόλου. Γιατί εδώ κάνουμε ρεπορτάζ. Έτσι, ποιο ομάδα. Μπράβο. Okay, μπορεί σήμερα να κερδίσει ο ΠΑΟΚ 4-0. Και μπορεί να χάσει 4-0. Μπορεί να χάσει 4-0. Α, να μην ξέρεις ποια ομάδα είχε απέναντί τη. Ναι. Η ομάδα του Δικεφάλου. Λοιπόν, έχουμε και λέμε, θα βρει απέναντι σήμερα ο ΠΑΟΚ την Γάνδη, η οποία Γάνδη ξεκινάει στις 27 Ιουλίου. Τις επίσημες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Αυτή η κεντρική Ευρώπη ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Ναι, δηλαδή περίπου τέλη Ιουλίου. Ναι. Ένα μήνα περίπου. Αυτό που λέγαμε πριν άλλη, για την Ελβετία, ότι 21-22 εκείνο δεν είναι το Σαββατοκύριακο, 23-24. Ναι, πριν το μάτς τέλος πάντων με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ξεκινούν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις για το εγχώριο πρωτάθλημα. Έτσι λοιπόν και η Γάνδη θα φιλοξενηθεί από την Σταντάρ Λιέγης, έτσι. Ξεκινάει και με 27 Ιουλίου με δυνατό παιχνίδι, έτσι, δύσκολο παιχνίδι και εκτός έδρας κιόλας, πρώτη αγωνιστική του Βελγικού Πρωταθλήματος. Όπως αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για μια ομάδα από το Βέλγιο. Έτσι, έχει δώσει ήδη 6 φιλικά παιχνίδια, τα έχει κερδίσει όλα με υποδέστερους βεβαίως αντιπάλους και έχει ακόμη 3 παιχνίδια, ακόμη 3 φιλικές αναμετρήσεις, Λέουβεν, Στρασβούργο και Βίλεμ, βεβαίως, πριν ρηχθεί στη μάχη του Βελγικού Πρωταθλήματος και σήμερα αντιμετωπίζουν βεβαίως τον ΠΑΟΚ. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές, αν μέτρησα καλά, 2, 4, 6, 7 παίκτες ήρθαν φέτος στην ομάδα της Γάνδης και έφυγαν περίπου 6 παίκτες. Γενικώς υπήρχε κινητικότητα στα μεταγραφικά της αντιπάλου του ΠΑΟΚ, φιλική αναμέτρηση βεβαίως, έτσι έχει τέτοιο χαρακτήρα το παιχνίδι. Είναι μια ομάδα η οποία έχει τη δική της ιστορία, έτσι έχει ένα παρελθόν στο Βέλγιο και βεβαίως το προσωνύμιό της, το οποίο θα σε ενδιαφέρει πάρα πολύ Νίκο, είναι τα Βουβάλια. Το οποίο βεβαίως, έτσι, γιατί υπάρχουν τέτοιες χρήσιμες πληροφορίες για την Γάνδη, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά έπειτα από μία επίσκεψη του τσίρκου Buffalo Wild West στην πόλη στις αρχές του 20ου αιώνα. Να μαθαίνουμε και λίγο ποδοσφαιρική ιστορία, έτσι. Νομίζω ότι από όλα όσα ανέφερες για τη Γάνδη, αυτό το οποίο μου έμεινε ήταν το Buffalo. Το ψευδόνυμο του συλλόγου. Τσίρκο West, πώς το είπες. The Buffaloes. The Buffaloes. Πώς προφέρεται, δεν ξέρω. Το Βουβάλι, νομίζω είναι Buffalo. Ντε, βάλε και το ντε, The Buffaloes. The Buffaloes. Όχι, πολύ Αμερικανιά είναι αυτό. Θέλουμε κάτι σε Βέλγικο. The Buffaloes. Θα το λένε αυτοί. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν. Αυτή είναι εκεί που μιλάνε τα Ολλανδικά ή που μιλάνε τα Γαλλικά. Δεν ξέρω. Αυτή είναι μια χώρα η οποία θέλει να τα έχουν καλά με όλους. Δηλαδή, από τη μία χώρα παίρνουν τη γλώσσα, ναι, από την άλλη τη σημαία, από την άλλη την εθνικότητα. Τα Ολλανδικά είναι η χειρότερη γλώσσα που κυκλοφορεί στην Ευρώπη. Με διαφορά από την διαφορά. Πιστεύω ότι τα Ρώσικα μπροστά του είναι, ρε παιδί μου, μια καταπληκτική γλώσσα. Όπερα. Ναι. Ότι ακούς όπερα. Ναι. Ισχύει. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν από λίγο Αλφα Σίγμα ΠΑΟΚ ανακοίνωσε ένα ακόμη χτύπημα, μία ακόμη μεταγραφή στο γυναικείο τμήμα του Βόλεϊ. Η Έλενα Κωνσταντινίδου, 26χρονη βεβαίως, υπέγραψε συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ. Γίνονται αρκετές κινήσεις. Η αλήθεια είναι, συμπληρώνεται σιγά σιγά το παζλ στα υπόλοιπα τμήματα του Αλφα Σίγμα. Χτες τα λέγαμε και με τον Νικήτα Εφρεμίδη. Χτες δεν ήτανε, όχι, προχτές τα λέγαμε. Είναι που έχω χάσει τις μέρες για το αντρικό τμήμα του Βόλη. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα την οποία πρέπει να την δούμε κάποια στιγμή, έτσι ενδελεχώς, για να δούμε πώς κινείται το Αλφα Σίγμα. Στα περισσότερα ρόστερ είναι σε φάση ολοκλήρωσης από ό,τι έχω καταλάβει. Δηλαδή έχουν γίνει αρκετές κινήσεις στα περισσότερα τμήματα και νομίζω ότι, όχι την άλλη εβδομάδα, γενικά μέσα αυτές τις μέρες, ας πούμε, που θα ολοκληρωθούν τα ρόστερ, θα έχουμε μια γενική εικόνα. Και στο Βόλεϊ γίνεται και μια κίνηση, από ό,τι ανακοινώθηκε, και μια κίνηση ενός ανθρώπου που έρχεται πλέον στην ομάδα, στατιστικολόγος, ο οποίος, από ό,τι έχω καταλάβει, ακούγοντας Γιάννη Παρασκευαίδη,
η παρουσία του στατιστικολόγου είναι κάτι πολύ σημαντικό στο βόλεϊ. Είναι το α και φαίνεται το ΠΑΟΚ έχει φέρει έναν πολύ σημαντικό... Έναν επαγγελματία στον τομέα του, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι γνώστης. Το όνομα δεν θυμάμαι, Κουλτουρουμίδης. Αυτό είναι που δεν μπορώ να θυμίσω. Το όνομα ψάχνεις τόσο. Ενέρεση και δεν μου έρχεται. Λοιπόν, θα σου πω εγώ Κουντουρίδης. Κουντουρίδης, κοντά έπεσα. Έτσι ακριβώς, ο έμπειρος στατιστικολόγος, ο οποίος εντάσσεται, επιστρέφει, για να τα λέμε όλα, στην ομάδα είναι του δικεφάλου, Παναγιώτης Κουντουρίδης. Το Καλμαζίδη ήταν το αυτός, α, που είχε μάλιστα φύγει μετά τον Καλμαζίδη, νομίζω λίγο μετά, αν μάλιστα δεν κάνω λάθος. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε και ότι η ΚΑΠΑ 20 επέστρεψε σε ρυθμούς προπονήσεων, έτσι βρέθηκε χθες στη Νέα Μεσύμβρια, συνεχίζει κανονικά ο Πάμπλο Γκαρσία στο τιμόνι της ομάδας. Η ΚΑΠΑ 20, η οποία νομίζω ότι βρίσκεται υπό το βλέμμα του Νίκου Σαββίδη, έτσι. Mm-hmm. Ήταν αυτός ο οποίος απένει με τα μετάλλια και το τρόπο του πρωταθλητή στον Γκαρσία, στους πιτσιρικάδες και στους συνεργάτες του. Και βεβαίως βρέθηκε και στην πρώτη προπόνηση της ομάδας. Είναι αρκετά κοντά, είναι πιο ενεργός ο Νίκος Σαββίδης στα πεπραγμένα του δικεφάλου και νομίζω ότι είναι αρκετά δίπλα στην δεύτερη ομάδα και στον Πάμπλο Γκαρσία. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε να δώσουμε και το απρόπτο της χθεσινής προπόνησης που μπήκε ο σκύλος βεβαίως και διέκοψε και διέκοψε την προπόνηση και το οικογενειακό διπλό το οποίο ήταν σε εξέλιξη, ξαφνικά μπήκε, ήθελε να παίξει το καημένο, έτσι. Και όρμησε και στην μπάλα. Όρμησε στην μπάλα και επειδή η μπάλα πήγε στα χέρια του Ρέι και την μπλόκαρε μια φάση, πήγε και πάνω στον Αργεντινό πορτιέρε. Και υπάρχει σήμερα μια τοποθέτηση, έτσι, έπος από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, που αναφέρει μεταξύ άλλων, αφού έχει φωτογραφίες μαζί με τον σκύλο, ο Μαλεζάς υποδεικνύει σε θέση offside τον σκύλο πριν αυτός αποφύγει τον Γκάνιας και βγει τέτα τέτ με τον Ρέι. Μάλιστα. Και ξέρεις, αυτό είναι το κλασικό μήνυμα. Σε αυτά μια χαρά είστε. Πρώτοι είστε σε αυτά. Ναι. Επιθετικό μας θα πάρουμε. Καμιά μεταγραφή θα κάνετε. Ναι. Έτσι, για να μην φύγουμε κι εμείς από το κλίμα. Κανένα παίκτη θα πάρετε. Ναι. Όχι, εσείς εκεί στην ΠΑΕ ξυπνάτε. Είναι το κλασικό. Ωραία. Λοιπόν, αυτά από εμάς για σήμερα. Είχαμε ένα γεμάτο τρίωρο, παράπονο δεν έχετε. Εδώ θα είμαστε και αύριο. Και μπάσκετ και ποδόσφαιρο και Ολλανδία. Εδώ θα είμαστε και αύριο, ΠΑΟΚ 24, σε 7 η ώρα το φιλικό με τη Γάνδη, με live τη μετάδοση από εκεί και το ρεπορτάζ μετά το τέλος του αγώνα, με δηλώσει παραλυπόμενο ότι υπάρχει μετά το τέλος του φιλικού. Εμείς κανένα ραντεβού αύριο εδώ στις 12, 12 και κάτι. Ακολουθεί η εκπομπή στο πέναλτι με τον Γιώργο Ζαγόρα. Εσείς μένετε συντονισμένοι στο Λίμπερο και καλή συνέχεια σε ό,τι και να κάνετε σήμερα.